λίγο τίνο μου, σε θέλω λίγο ζωηρό σήμερα. Άντε να πούμε σε μουτ λίγο αγωνιστικό. Μια μέρα που να μην είναι. Όχι, όχι, σε μουτ, σε θέλω σε γρήγορση. Ε, πραδινή έξω, δεν είχα τώρα. Κάνει τέτοια τώρα, άντε. Μέχρι να έρθει η Τζέννη, να σε σλαρώσει πολύ η γιαγιά μου, Λενάκο. Σε σλαρώσω, ξέρει σημαίνει. Δεν έχω όλοι τα ίδια μούτρα, δεν έχω πολύ. Όπα, τι εννοεί γέροντα. Για πε μα, γιατί τώρα πετά σοφίε πάλι. Εσύ σοφίε. Ναι. Εγώ τα λέω. Ναι. Τα λε, το ξέρω, τα λε όλα. Δεν σε μια γόμενα, τι να κάνω. Εσύ δεν λέω τα λε όλα. Λε και πράγματα που δεν λέγονται, λε και πράγματα που δεν έγιναν. Δεν έχω καθώ προσπισμό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει καθώ προσπισμό. Τελευταία έχω αλλάξει στυλ. Είμαι πάρα πολύ καλό δημόσιο σχετίστα. Ναι. Είπα και εγώ στα γεράματα να. Public relations. Έχει πάει. Να ωφεληθώ, ρε παιδί μου, από κάτι. Ναι. Όσο είσαι νέο, βράζει το αίμα. Δεν θε το τώρα όσο. Πάλι βράζει το αίμα. Χαλαρώνει, μπαίνει κι άλλο μουτ και αυτό το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Όχι, μην νομίζετε το άλλο το σωστό. Έτσι ακριβώ. Είχα εδώ το δάσκαλο τη προάλλε. Το σωστό είναι να μην μαλώσει, όχι να μαλώσει. Καλά, όλοι αυτοί οι δάσκαλοι έτσι λένε. Ναι. Και όλοι οι πορτιέριδε στα μαγαζιά είναι περισσότερο. Πορτιέ δεν είναι δάσκαλο. Οι πορτιέριδε πάνε, πρίζονται, τρώνε κρεατή, κρεατίνε, όσο δεν παίρνουν χάρη. Ναι, αγόρι μου τώρα, εντάξει. Και μετά σου λέγω με ποιον όλοι οι δάσκαλοι παλαιτέ και τέτοια στα μαγαζιά δουλεύουν. Καλημέρα, δεν μιλήσα. Κάνουν μεγάλου και τρανού φυλάνε, άστα τα ριδάνε. Τι κάνει ο δάσκαλο, γιατί είδα τη λίστα με του καλημεράδε παντού καταρχά. Να πούμε όπου και αν είστε, Γερμανία, ναι. Ελλάδα, Ολλανδία. Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Αμφιλόχιο. Ναι, πολύ ωραία. Η Αμφιλοχία. Βέβαια. Τι, δεν σ' αρέσει. Τι να σε πω. Δεν φτιάχνεσαι με τον Αμφιλόχιο. Εσύ φτιάχνεσαι, δηλαδή. Όχι. Θα φτιάχνεσαι το γιο σου Αμφιλόχιο. Τρελό, είσαι, ρε. Θα με κυνηγούσα την κόρη σου Αμφιλόχια. Όχι, ρε, όχι, όχι. Σιγά με την έλεγα. Και Αγιανάργη. Καλημέρα σου, Φουπάοκ Βανκούβερ. Ωρε Καναδά που μα ακούει. Καλημέρα, Γενιτσά. Ποτίνο. Εξωτικά τα γεννητσά έχω φιλαράκια. Άλλη ασχή. Πανέμορφα είναι τα γεννητσά. Πάλε μήνα ένα μήνα εκεί. Δεν είπα να μείνω, λέω ότι είναι ωραία. Τι έχει ωραίο τα γεννητσά. Έχει το πεζόδρομο εκεί πέρα, περπατά, καφέδε, τα φιλαράκια. Έχει ωραίο πεζόδρομο. Για χαρά είναι. Τι άλλο ωραίο έχει τα γεννητσά. Δεν έχει πολλά όλα ωραία. Τι ωραία τα γεννητσά. Του καφέδε εκεί τη βόλτα. Τα φιλαράκια σου, ρε φίλε. Τα φιλαράκια. Είπαμε δημόσια σχέση δεν θα κάνει. Ξεκίνα. Φιλαράκια ξέρει τι είναι. Στην ανεργία θα σου βρουν δουλειά, στο έβραγμα θα σου βρουν γιατρό. Αυτά τα φιλαράκια. Οι άλλοι όλοι τώρα που είπε έβραγμα. Είναι απλή, είναι απλή γνωστή. Τώρα που είπε σοβαρά. Φιλαράκια σωστά. Είναι. Στη δυσκολία σου βρίσκει λεφτά. Στο έβραγμα σου βρίσκει γιατρό. Φιλαράκια είναι 2-3 πραγματικά που σε έχω δει. Βέβαια καμιά τους φορά. Άλλους, τους άλλους, πρόσεξε. Τους άλλους τους έχει για τον αγώνη. Είναι γνωστή. Βέβαια πρόσεξε λίγο. Ναι. Καμιά φορά αυτή τη βοήθεια που είπε εσύ την παίρνει από ανθρώπου και στην που δεν του έχει καν κατά νου. Τι σόπα. Μου λε τώρα. Τι σου λέω τώρα. Κόκκι τρίγα μου. Τσουτσούρο τώρα. Ποια αυτή. Φυσικά, εκεί που δεν το υπολογίζει, καμιά φορά λες εγώ έχω αυτό στήριγμα και δεν σου το δίνει αυτό το στήριγμα αυτό. Ναι. Και κάποιο από το πουθενά που δεν τον είχε καν κατά νου, ναι. Σου δίνει βοήθεια. Ο Θεός, ο Θεός. Ο Θεός, τώρα αφού δεν πιστεύει. Τώρα που πιστεύει. Ακούνε τώρα για να πάνω στο σαροπλάνο στα βοήθεια. Ο Θεός, ο Θεός. Λοιπόν, καλημέρα Τίσερο, καλημέρα Βουλγαρία. Σαν σήμερα ο καρδιοχειρούργο Μάικλ Ντιμπέικι. Τι κάνει αυτό. Τι έκανε. Πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανίας αρτηρίας. Κάνει τον bypass δηλαδή. Πεχταράς. Πεχταράς ο Μάικ. Έσωσε πολλά. Την Μπέικη. Πολλά σκουπίδια που τρώνε. Τρώμε. Εσύ είδα πίτσες τες έτρωγες. Τι. Πού με είδες. Στα social. Δεν τα social μου είναι δυνατά. Με καλούνε. Είπαμε δεν είναι δυνατά. Σε είδα τι έτρωγες τώρα. Μην μου αλλάζεις την κουβέντα τώρα. Εδώ άλλοι μου δίνουν. Σε είδα τι έτρωγες. Άσε τι σου δίνω. Δεν σε ρωτάω τι σε δίνω. Τι είδες, τι έτρωγες. Πίτσες. Πού την είδες την πίτσα. Στο τραπέζι. Άλλο τα είσαι. Έλειπαν κομμάτια. Τρία γαϊδούρια ήταν εκεί. Ένας τεχνικός πολύ δυνατός. Εκεί θα το παγάσατε. Ένας παραγωγός πολύ δυνατός μιας άλλης εταιρείας. Και ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Εσύ είσαι επιχειρηματίας. Όχι, εγώ δεν είμαι. Ναι. Ο Φουκαράς παρέας. Ο Φουκαράς υπόθεση. Ναι. Ο οποίος όμως θέλει να αναδειχθεί μέσα από τις φλόγες. Αναγέννηση γεννητσών. Να τα γεννητσά τι έχουν. Την ομάδα. Γεννητσά λίγο το έχει γεννητσά. Γεννητσά. Γεννητσά είναι. Τι γεννητσά. Γεννητσά λέγονται. Γεννητσά δεν είπαμε. Όχι γεννητσά. Να με τρελάνει το. Μάτσεψε τον από εδώ ρε φίλε. Γεννητσά δεν λέμε. Τώρα το πεις. Τι είπα πριν. Γεννητσά. Επειδή φάγατε από τα γιανιτσά, γιατί χάσαμε τον πάγο. Μαζεύτε τώρα, παιδιά. Δεν σα είχα περιλάβει τα γιανιτσά τότε με τον γούμενο. Στα πέρατη παίζαμε όσο βράδυ. Κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Τρία μα. Γανιόνα μα την είχε κάνει τη ζουνιά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ήμουνα. Εμπεφάγουμε. Εσύ είσαι ο δεύτερο. Δεν έπαιξε ποτέ. Αφού έπαιξε το καραβασίλη. Καλό καραβασίλη. 3-2 σα είχα περιλάβει. Το θυμάμαι. Γιώργο Τσαμίδη. Μπράβο το. Καλημέρα στο φιλαράκι μας. Και μετά έρθει ο Βουλινός να μας δώσει λεφτά και κερδίσουμε τον γόλο για να περάσει ο μεγάλος πάγος στο τελικό και να το χάσει τελικά. Το χάσαμε τελικά. Από τον Ολυμπιακό το χάσαμε. Ολυμπιακό, ναι.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σήμερα. Είναι το καημένο το Βουλινό, να πούμε Βουκάρα. Μια απόψη Ολυμπιακό. Σαν σήμερα, ο πρόεδρος τότε του Ολυμπιακού, το 88, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κοσκοτάς, συλλαμβάνεται από το FBI στην Αμερική για χρέη προς το Αμερικάνικο δημόσιο. Καλά, άμα δεν, αυτός άμα δεν χρωστούσε στο Αμερικάνικο δημόσιο, ακόμα δεν ήταν πρόεδρος Ολυμπιακού. Ναι, επειδή χρωστούσε στον, στην Αμερική έγινε δεν ήξερε πού χρωστά. Ναι, άλλο να χρωστά τον μπακάλι και άλλο να χρωστά τον κογκλήφο. Το κογκλήφο του αρτήματο πιστολάδι. Βέβαια. Θα φέρει δύο καραβασίλιδε, θα σε κάνει κόσκινο. Πέστα, Τίνο μου. Πέστα, γόρι μου. Του θα του ανοίξω τα μάτια μου. Σαν σήμερα έχουμε το αεροπορικό στην Κοζάνη, το οποίο εγώ δεν είχα γεννηθεί βέβαια, εσύ θα το θυμάσαι σίγουρα. Βέβαια. Το 76. Μωρό ήμουνα και. Και θα θυμάσαι τι είχε παιχτεί. Α, ούπε, όταν 50 επιβαίνοντε χάνουν τη ζωή του, συντρίβεται αεροπλάνο. Τη Ολυμπιακή Αεροπορία στην Κοζάνη. Τι έκανε στην Κοζάνη το αεροπλάνο? Έπεσε με πλάνη. Τι να κάνει το αεροπλάνο, έχασε τα κάψιμα. Και στην Κοζάνη πήγε. Κάπου πρέπει να πέσει. Τα κάψιμα τέλειωσαν, δηλαδή τι έγινε. Έτσι έκανα να έχει κάψιμα αυτά τώρα γύρω. 76 τώρα η Ολυμπιακή Αεροπορία. Εδώ τώρα κάτι να μην λειτουργεί σωστά βάσει πρωτοκόλλου κατευθείαν. Δεν πετάμε, προσγειωνόμαστε, σταματάμε. Κάτι που είναι ένα απλό πράγμα. Μου φαίνεται δεν είχε λειτουργήσει το παγοποιητικό σύστημα στα πτερά. Α, μη είδε που τα ξέρει. Δεν έκανα παγοποίηση. Από παγοποίηση καλή. Όταν έχει χειμώνα. Από παγοποίηση. Ναι, τα φτερά για να μην πιάσει. Έχουν χαθεί και άλλα αεροπλάνα έτσι. Και τώρα το σύστημα είναι αυτόματο. Το σύστημα είναι αυτόματο και τα παγοποιώνει αυτόματα. Άρα εσύ πιλότος έπρεπε να γίνει. Και πιλότος με άλλο. Και εσύ μπορούσε με ένα 67. Εύκολα έμπαινε μέσα σε ράλι και Ναι, μικρά σκάφη μπαίνουμε. Θα μου άρεσε πάντως. Χωρίς πλάκα. Αλλά θέλει πολύ διάβασμα. Εμείς το μόνο διαβάζαμε ήταν Popeye, Blade. Πέσω Playboy, Penthouse, αυτά στην αρχή. Σεραφίνα. Και βεβαίως Μπούζα, έτσι το συζητάμε. Σεραφίνα, Μπούζα. Εγώ διάβαζα πιο πολύ Φύλαδρο παρά Μπούζα. Και Φύλαδρο έπαιρνα, διάβαζα και εγώ τον αποδητηριάκι, όπως λεγόταν εκεί. Τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο τεράστιος. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε μεγάλη στάση. Κορυφαίος, ο Μεγαλέξανδρος, ο Γιώργος Οκούδας. Έτσι, 1946 γεννηθείς, ο Γιώργαρος. Τι να πούμε τώρα για το. Να ανεβάσει τις σημαίες του. Πάω και εδώ στο Μετρόπολη. Εντάξει, Γιώργος Κούδας. Είναι αγαπημένος μου. Είναι αγαπημένος μου παίκτης. Έχω ρίξει γλαφιά σε καφενείο εγώ για τον Κούδα. Το ξέρει και ο ίδιος. Και καλά έκανες. Κάτι έλεγε ένας εκεί. Έκλεισε τον Κούδα. Πολύ άσχημα μιλούσε. Δηλαδή, τι να τον κράξει. Ως ποδοσφαιριστή που ήταν top, ως χαρακτήρας άνθρωπος που είναι top. Το που έκανε, που έρανε. Ποιότητα. Και πετάει και ένα. Ότι έκανε και μια πονηριά, δίδε και τα λοιπά. Καλά έκανες. Του τραβάνα μπουνίδι. Καλά έκανες. Λοιπόν, στην Όλγα. Ήταν το πιο χρήσιμο μπουνίδι που έριξε. Στην Όλγα ήταν με κάποιον. Μαζί τη Όλγα, 27-28 χρόνια. Είναι αγαπημένο οικογενειακά. Δηλαδή, και όλη η οικογένειά μου με τον Γιώργο τον Κούδα, ο πατέρα μου, η μάνα μου έχουν άριστε σχέσει. Και να σου πω και τι θα πάθαινε μια και γενέθλια. Όταν έφυγε ο Κούδα από τον Μπάουκ, τον είχαν αρπάξει. Για να πάει στο Ολυμπιακό. Τέλο και ήταν εξορία. Στην Καλαμαριά έπαιζε. Και πού ήταν εξωτερικό. Για να πάει Α εθνική, απαγορευόταν, έπρεπε να πάει Β και μετά να πάει Α. Α, ήταν τα συστέμια τα παλιά. Και έκανε ο Απλοχέρης, ο πατέρας μου τότε, ταξίδι του μέλλοντος στη μάνα μου, την πήγε το γύρο της Ακρόπολης. Πρόσχε τώρα. Καλά είναι, ρε. Παντρεύεται το Μηταρά στην Ευγενία. Μόνο σειράκι. Πάνε με το πουλ, δεν είχε για μάξι μου κανένα. Τότε το χιό στα ρά μου και τα λοιπά. Πάει και ο Κούδα. Έμενε σε ένα ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι σε ποιον. Και λέει τη μάνα μου. Ήταν κάτω τότε. Ναι, τον είχαν πάρει κάτω. Ναι. Να γίνει, ναι. Λέει τη μάνα μου, δεν πάμε να δούμε τον Γιωργάκη. Τον Γιωργάκη το λέγανε γιατί ήταν πιο μικρό. Μικρό τότε. Ναι, 19 χρονών. Πιτσιρίκος, ναι. Πάμε, λέει. Φεύγουν από το ξενοδοχείο που ήταν. Πάνε στο ξενοδοχείο του και που ήταν ο Κούδας τότε. Ήταν βουγιουκλάκι, δηλαδή τότε δεν πλησιαζόταν. Πάμε με τα ράσα αφελή. Κάτω στη. Δεν το γνώριζε προσωπικά. Του παίξαν συμπαίκτε. Άρα τον ήξερε. Δεν κάτσε πάνω το δούμε, το πούμε να γίνει για βίγου. Πάει που λε ο Μηταρά κάτω. Λέει τη ρεσεψιόν, φώναξε τον Γιώργο τον Κούδα και εσύ τελείωσε. Δεν τον γνώρισε φυσικά. Η ρεσεψιόν. Δεν ήταν εκεί το κουμπί. Πέστε με τάξη ο Αυτόπουλο. Το λέει κατεβαίνει ο Γιώργο, κάθονται εκεί, τρώνε πρωινό, μαζεύονται καμιά 500 Ολυμπιακή απ' έξω. Πλάκα με κάνει. Άκου τι είπα, Μηταρά. Κουφάλα Μηταρά, ήρθε να τον πάρει, σε βαλοπάω να πούμε και τα λοιπά. Τον πάρει στο Μηταρά και έρχεται αστυνομία κακό. Φύγανε με τα περιπολικά να πούμε. Πλάκα με κάνει. Ναι, α, το θυμάται ο Γιώργο. Εντάξει, Γιώργαρο, respect, αγαπάμε. Πήγε ο Μηταρά, το χαιρετίζει. Και βγήκε καταδιοκόμενο από του Ολυμπιακού. Πήγε στα 500 άτομα, λέει απ' έξω. Πού το μάθανε, δεν είχε βγει. Νόμιζα, βάλανε του Βάλανε ο Παντελάκη. Το πατέρα με τον Παντελάκη. Πάρα πολύ καλέ. Σου λέει, έβαλε ο Παντελάκη. Το Μηταρά να έρθει εδώ πέρα, θα τρώει και το ξύλο τη αρκούδα. Η μάνα μου καημένη. Τι γίνεται εδώ. Γιατί φοβάμαι τη μάνα, θα έβγαζε άκρη σίγουρα. Θα έβγαζε στάνταρ άκρη. Στάνταρ θα έβρισκε άκρη. Λοιπόν, χρόνια πολλά σου, Μεγαλέξανδρο. Γιοργάρα, χρόνια πολλά. Θα πάμε εδώ εμεί οι δύο οι φαλακροκόρακε. Συγγνώμη, λοιπόν, αγόρι.
Αντρέ Μάρλο, εντάξει, αυτά είναι σημαντικά. Άστε ένα Αντρέ Μάρλο εδώ και γενέθλιο κούδα. Τι είναι Αντρέ Μάρλο. Κλάους Κίνσκι. Κίνσκι. Ναι. Όχι, όχι Μπρου Σπρίγκστιν. Κλάους Κίνσκι. Αυτά με περίμενε τα σκούνκι. Μπρου Σπρίγκστιν. Κλάους Κίνσκι. Σαν σήμερα πεθαίνει. Το 1991. Πόσο ετών ήταν. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Πόσο ήταν δηλαδή. 65. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, είχε λίγο ακόμα. Γερμανό ηθοποιό, καλτ φιγούρα ήταν. Ήταν καλτήλα. Καλτήλα πολύ, με το τσιγάρο έτσι. Πολύ καλτήλα. Από το πνεύμονα έφυγε. Ναι, ναι, δεν ήταν ακριβώ από ναι, το πνεύμονα έφυγε. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγη όπω καταλαβαίνετε. Σήμερα δεσπόζει ο Γιώργο Οκούδα. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Πάμε να δούμε. Δεκάρι που έκανε 15 γκολ, 12 γκολ το χρόνο. Και καμιά τριανταριά assist. Πεχτάρα. Ναι. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Ό,τι και να λέμε, πεχτάρα. Τώρα άστο. Εντάξει, άλλο λέω. Είχε ένα σώμα. Ο Κωνσταντέλιας, έτσι όπως είναι. Σωματοτυπικά. Μοιάζουν. Πολύ το. Μοιάζουν πολύ. Σωματοτυπικά είναι. Και είναι ο Αργύριο Κοψιά, 1,78 είναι και ο. Ο Γιώργος είναι 1,78-1,79. 1,79 τόσο είναι και ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Πήγα, τον είδα τελευταία στην Ακαδημία του Βασιλάκου γιατί είναι φίλη. Έβλεπε ο Γιώργος κάτι παιδιά και τα λοιπά. Έχει τώρα κάνει μέσα, είναι ίδιο, με τράβηξε από τα αυτή να πούμε. Καλά σε έκανε. Έτσι, να σε στρώνω λίγο χαρακτήρα, αλλά αυτού δεν του μιλάτε καθόλου, παιδιά, να δείτε. Σαν προβατάκι κάθεται. Σεβασμό. Είναι δυνατόν να μην σέβεται, είναι σοβαρά. Σεβασμό. Εμεί του κακού και κυνηγάμε να πούμε. Καλημέρα από. Το βλέπω στυλ ούτε ένα κιλό παραπάνω. Δηλαδή στη Λάρα. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα στη Σαϊτάμα Ιαπωνία που τρώνε μεσημεριανό και μας απολαμβάνουν. Μεσημεριανό. Θα διάβαζα τον Μπουκίτσι, έμαθα ότι κάνετε αναγραμματισμό. Μας κοροϊδεύουν, βάζουν. Για να παραγραμματίσουν. Κάνουν, άμα το κάνει, μπλέξει ο Μπουκίτσι, βγαίνει κάτι άλλο. Μας πουλάνε τρέλα τώρα τα τρολάκια οι νεολαίοι. Τώρα, 30, τα μάθαμε. 30 ένσημα έχετε τώρα στου κολοσσού. Μπράβο, μπράβο, τώρα. Βέβαια. Πώς τη βλέπει αυτήν τώρα εδώ, θα κάνουμε δουλειά μαζί τη, πώς τη βλέπει. Αυτή όταν άμα σε βάλει κάτω. Αυτό θέλει. Βγάλει φαβορίτες. Φαβορίτες, ε. Σαν τον Κόκοτα θα γίνει, άμα τη βάλει αυτήν κάτω. Πού είναι άμα... ο άλλο εδώ που είναι σε βάλει. Λοιπόν. Αντέχει. Εννοείται, ρε φίλε. Αν αντέχουμε ακόμα, πλάκα με κάνει. Θα ήμασταν σε σε ένα βράδυ μαζί τη. Και δύο και τρία. Μπράβο, κουλιανέ μου. Λοιπόν. Μπράβο, γλυκέ μου. Γλυκό, γλυκό αγόρι, γλυκό το κουμπαράκι σου. Βλέπω άγρια. Ναι, 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 βγάζει. Τα 10 παίρνει 11. Τιγρέ φάση. Τι μπορεί να σε γίνει κιόλα στο κρεβάτι. Βρέω, θέλει να κάνει. Δεν σε νοιάζει. Δεν μα πειράζει. Πλάκα μα κάνει. Έτσι ακριβώ. Βαθμολογεί εδώ 11 ο Τιγρέ, ο οποίο έχει εξασαλώσει τελευταία. Μοιράζει τα ντου που αν τα 12 σαν την Κύπρο τα μοιράζει. Μη μου δείξει καραγιά. Παρδί μέση και τέτοια. Ξανθιά, γαλάζια μάτια, λευκά δέρματα τα θέλουμε. Έτσι. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, από κάτω σέρνετε ότι κουστάρετε. Ήδη γίνεται ένα χαμούλη. Ήδη γίνεται ένα χαμούλη. Ναι, ναι. Εμεί θα πούμε σιγά-σιγά καλημέρα από Κόσοβο. Happy Thanksgiving Day σήμερα. 4.000 έσημα από του Αμερικάνου παίρνετε. Σύνταξη από την Αμερική θα πάρει. Είναι μπράβο, ρε μάγκα να πούμε. Καταπληκτικό παιδί ο Γιώργος. Τον έχει γνωρίσει. Δεξιό. Είναι καταπληκτικό δεξιός, παιδί. Δεν μπορεί να είσαι αριστερός. Αριστερός και να δουλεύει στον κόσμο. Εντάξει, ο καθένα κάτι είναι αμέσω. Δεξιό, δεξιό. Καλημέρα στο Στοκχόλμη, καλημέρα Μπερλίν, σα περιμένουμε. Καλημέρα κουμπαράκια κουλ. Πώ σα φαινόταν ο συνεργάτη που κάνετε εκπομπή το απόγευμα, άκουγε όλη την εκπομπή από το κινητό του την ώρα που κάνετε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, το ανέβασα στο Instagram. Ποιο? Είναι μια φάση που κάνω εγώ, μιλάω με τον ακροατή. Ναι. Και ο κόκκινο ακούει άλλη εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο από το κινητό του εδώ δίπλα. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Πάλι θέλετε να διαβάλετε τον Γρηγόρη. Μπε στο Instagram, α τα στάλια. Πάλι θέλετε να διαβάλετε τον Γρηγόρη. Τι μου λέει. Κάτσε, δηλαδή κάνετε εκπομπή εδώ και ο Γρηγόρη ακούει άλλη εκπομπή. Ναι, τι όχι, είναι αυτό ρε παιδιά. Μπε στο ηχητικό να το δει. Και τι λέει. Κάνω κατακοπία. Είναι σκοπία. Όχι. Είμαι κατάκοπο. Εγώ αυτό κατάκοπο. Από την κόποση νόμιζα. Κάνει κατακοπία. Είναι κατά τη κόποση. Όχι, λέει κατά σκοπία, έφαγε το σίγμα. Καλημέρα μετέωρα, καλημέρα ποτίδια. Καλημέρα, τι έκανε ο Ράφσα στρατηγάκι τόσα χρόνια, λέει. Ήμουνα φύλαξη. Ήτανε all around. Ήμουνα τράπεζα σε φύλαξη. Ήμουνα τα σχολεία στην επαρχία. Με τον Κιωσέ που είναι φίλος του Μούκαλη, μαζεύαμε τα έπιπλα όταν το σχολείο έκλεινε για άνοιγε. All around, αυτό θα πεις. Στα σχολεία της, των Βαλκανίων πηγαίναμε, δίναμε βιβλία, παίρναμε βιβλία, βλέπαμε χαραμάδες εκεί, ιστορίες. Χαραμάδες είναι εσύ, βλέπατε. Κάτσε κάτω τώρα, τι εννοείς χαραμάδες. Αν καλούσε, όχι, αν καλούσε. Γιατί νόμιζα με χαραμάδες. Γιατί αυτή μια Αλβανίδα, να πούμε. Αλβανίδα. Στο σχολείο του στρατηγά στην Αλβανία. Άρα τα σου ξέ που είχε δεκαετία 80-90 εδώ. Πότε θα έρθεις. Α, έτσι μίλουσε και. Περάτσι ποτάκι. Όχι, αυτή η Αλβανίδα. Λοιπόν, βγήκαν οι 10 πιο 6 φαλακρίτσι λίγο για να σταθούμε, παιδιά, γιατί πήγε 9 και 29. Ελληνές.
Όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Μην ψάχνει, είμαστε σε έχει μέσα. Δεν μα έχει μέσα. Τι δεν μα έχει. Διάσημη φαλακρή. Ναι. Δηλαδή, εγώ μέχρι το Λιτόχωραφο είπαμε. Εντάξει, ναι. Και εγώ μέχρι τη Λαμία. Όχι, εσένα εσύ πιάνει σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ μέχρι το Λιτόχωρο. Λέγε το 6 πρώτο, μάλλον θα πάμε από το 10ο. Από τον τελευταίο. Ναι. Σακίλ Ονίλ. Ποιο είναι? Ο Σακίλ Ονίλ, ο μπασκετμπολίστα. Αυτό είναι εκεί κάτω. Όχι, αυτό είναι ο πιο σεξ. Αυτό βγάλαν. Αυτή τη μόρη βγάλαν. Αφού είναι ο πρίγκιπα Βίλιαμ. Τι είναι ο πρίγκιπα Βίλιαμ. Άμα είσαι πρίγκιπα ραπ, αλλά πού να κάτσει σε πρίγκιπάτο μέσα. Θα μου τραβούσαν μια εγχείρηση εδώ. Ναι. Ο Μπίκο, στα μάτια από κάτω. Μάτια φρύγκια θα σε κάνανε. Θα με έκανε. Ποιο σεξ βγάλαν τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Ναι, πιο σεξ. Δεύτερο τον Βιν Ντίζελ. Τι αυτό που ανακάλυψε τον Diesel. Όχι, όχι, το σωματαράκι, το γαϊδούρι που σώμα πες, το Fast and Furious που παίρνει. Άμα έχει σώμα, καλό. Όχι, έχει. Πνεύμα έχει. Δεν ξέρω για πνεύμα, αλλά σώμα έχει σίγουρα. Άρα έχει σώμα. Τρίτο είναι ο Jason Statham. Καλό. Αυτό που και εδώ παιδαρά. Παιδαρά. Παιδαρά, έτσι. Μετά του ιστορίε. Αλλά τον Willy. Μόνο με αυτόν λέει η Τζέννη. Η Τζέννη λέει μόνο με αυτόν σαλάζω, αλλά πάλι λέει δεν σαλάζω. Του στέλνει στο Instagram. Α στέλνει, δεν πειράζει. Να αφήνω ελευθέρα. Και εμένα στέλνει στον Αποστολέα. Στον κοντό αυτό τον. Στον πατέρα να μου. Τον πατέρα, σε 71, σε τρώει. Εγώ τον τρώω. Ναι, ναι, αλλά σε τρώει η συστροφή των τη αρέσει. Αυτό εννοώ. Εν τω μεταξύ, εγώ στέλνω στη Σκορδά. Στη Σκορδά είσαι πιο επικίνδυνο. Λέω, άμα βρει. Πα εδώ μια τζούρα δρόμο στο κτίριο. Στην καινούργια κάνω και τα λοιπά. Λέω, άμα βρει τον πατέρα, πάνε. Ναι. Και εγώ άμα βρω την καινούργια πάω. Η καινούργια πάω. Πρέπει να πιούμε καφέ όμω. Και αυτό που λέω, να πιούμε ένα καφεδάκι. Η καινούργια πρόσεξε. Πάρε μια διαφορά. Την τρώω τώρα πάλι εδώ. Εσύ την καινούργια τη γνωρίζει. Ναι. Την ξέρει. Θα σε ξέρει από πάνω. Θα πάει και αυτή τον πατέρα. Ο πατέρα δεν ξέρει καν την ύπαρξη τη Τζέννη. Ναι. Δεν ξέρει καν. Δηλαδή τι να είναι. Είναι celebrity. Δεν είναι το ίδιο. Έλα μην την τρώω τώρα τη γυναίκα. Αν δεν δω Τζενουάλιγο να του μαζέψει όλο βόλτε είναι. Έλα εδώ τώρα, κάθε βράδυ έξω, ποτά, φασαλινούς, πίτσες, κόμμο, μόμο, παντού βόλτες μου είσαι. Κάτσε και λίγο στο σπίτι πάνω. Κάτσε, ρε, έχουμε και συνεργάτες. Ναι, ναι, ναι. Καινούργιες συνεργασίες. Μας θέλουμε άλλο. Μάικλ Τζόρνταν για αυτό στην πεντάδα. Ναι. Σακίλ Ονίλ, Σέμαρ Μουρ, Τζεφ Μπέτζος, η πιο σεξι. Ο Μπέτζος. Ναι. Δεν είδα τον Μπούζο γι' αυτό. Τον Μπέτζο. Ο Μπούζος δεν έχει, είναι ωραίος. Έχει μαλλί, είναι μια χαρά. Μπρούκλις. Δεν κατάλαβα. Αλλά όλοι αυτοί ξεστηνίζουν. Σε τι λύκο ήταν ο Μπούζος στα Γιάννα. Εσύ θα με πει, δεν ξέρω. Είχε ένα πεζόραλι. Είχε ένα πεζόραλι όλο στι γκόμενε να μου και τα λοιπά. Ένα κομμάτι τη καριέρα μου. Όσο καριέρα μπόρεσα να κάνω κι εγώ, ναι. Είναι το εξή. Μου... Ότι ο Μπούζος, ναι. Όταν ήταν 28 χρονών και εγώ. Μπορείτε τρέχει παντού, εγώ αυτό ξέρω. Όπου σε βρίσκει. Όταν ήταν 28 χρονών και εγώ, 22-23. Ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα να δει. Επειδή είχε πολλές γκόμενες. Είχε. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει. Πού κι αυτό. Άκου, ναι. Πού, ναι. Ναι, πού. Είχε να κάνει 5 στα 5 συνεντεύξεις και λέει. Ή 6 στα 6. Θα κάνει 2 εσύ, 4 εγώ. Τις δύο τις κάνεις εσύ. Α. Τα ρεπά του Μπούζου έκανα και εγώ χωσάδα. Ποτέ πάει της εμπερία. Έτσι με ξεκινήκαμε. Είναι δυνατός, έχετε σε ψηφίσει ως αυτή. Ναι. Όλο στο παραμύθι με. Πάρε τον πρόλογο, πάρε δουλειά για το σπίτι. Απλά έχω ένα παράπονο, μια συνέντευξη που πήρα ένα παίκτη της Παναχαϊκής, τον Μιχαλόπουλο, που είπε ότι οι παίκτες του Πάου τα έκανα αρπαγμένα κτλ. Όχι μόνο εμείς τα πήραμε, δεν την έβαλε ο Μπούζας ποτέ να πούμε τι συνέβη. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα για τους 6 φαλακρούς, γιατί φεύγουμε, τι? Για να πιστέψουμε μετά με τις μπάλες, είναι ότι όλοι είναι ζάμπλουτοι. Πρίγκιπας Βίλιαμ, Τζεφ Μπέζος, Στέθαμ, Βαν Ντίζελ, Μάικλ Τζόρνταν. Ένα φτωχό φαλακρό δεν βάλανε. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ εδώ. Ναι. Αν δούλευε στο Μετρόπολη στην ώρα του Βαραγιάννη με τον Μίτη και τη Σμαράγδα, ναι. Δεν θα τον έβλεπε. Ούτε αυτή η χοντρή στο Μασούτι που είναι στο ταμείο. Δεν τον έβλεπε. Αν δεν ήταν πρίγκιπας. Λοιπόν, είδε, πόσο μετράει να πούμε κοινωνικό της. Φυσικά. Φυσικά. Μετράνε όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο για να ζεσταθούμε. Θα επιστρέψουμε για να μπούμε σε mood ποδοσφαιρικό. Θες είχαμε και μπάσκετ που Άρης φωνάζει σωστά σε ένα μάτς με την Ούρμο που τα έδωσε όλα. Υπάρχει μια φάση εκεί, ειδικά στο τέλος που κάνει βήματα, δεν το δίνει και κρίνονται πολλά στο παιχνίδι. Είχαμε μάχες μπασκετικές θες και η ΑΕΚ κερδίζει. Ο Άρης χάνει στην παράταση από την Ουλμ. Έχουμε Ευρωλίγκες, αλλά έχουμε μπροστά και πρωτάθλημα. Έχουμε καθυστέρηση κι άλλη για τον Οφρέιρε να επιστρέψει στα αγωνιστικά. Θετικά μηνύματα για Μπάμπα. Θα τα δούμε όλα τα ποδοσφαιρικά που έχουμε. Μπαίνουμε σε mood αγωνιστικής δράσης επιτέλους. Τώρα να σας πούμε ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε άμεσα την επικοινωνία σας. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Nova ή μπείτε στο nova.gr. Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα κινητής μόνο από 13 ευρώ το μήνα. Επικοινωνούμε στο Facebook του Μετρόπολης κάτω από μια υπέροχη κορασίδα. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Στο TikTok ανοιχτά όλα εδώ μας βλέπετε. Η Σμαράγδα μας είναι στο στούντιο. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Η ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Η εταιρεία στον εξοπλισμό εργασίας μπαίνει σε ρυθμούς Black Friday και σε περιμένει από και έως τις 27 Νοεμβρίου στο κατάστημα της Καλαμαριάς. Με τρομερές προσφορές έως και 30% σε ρούχα, παπούτσια, εργαλεία, κράνη και γάντια.
Black Week λοιπόν, στη Stop με μοναδικές προσφορές από κατάστημα της Καλαμαριάς, εθνικής αντιστάσεως 114, αλλά και δωρεάν μεταφορικά στις online παραγγελίας εντός Ελλάδος. Απίστευτη ποικιλία σε χρώματα και νούμερα, τώρα και με συνεχόμενο ωράριο, άνετο πάρκινγκ και την καλύτερη εξυπηρέτηση καθημερινά από τις 8 ως 9 το βράδυ, Σάββατο από τις 8 έως και τις 3 παρακαλώ το βράδυ. Μετρόπολης ακούτε στα 45 μετά τις 8, ραπ εδώ, κουλ εδώ, καζαμπάκας απέναντι στα ντεξ. Θα πάμε πλέον σιγά σιγά στη θεματολογία και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, Ντίνο. Εντάξει, τα περισσότερα. Τι λένε, βρίζουνε. Όχι, ναι, γιατί να βρίσουνε. Γιατί να μην βρίσουν. Απλά λέει, κανένα δυο του έσυλε, λέει, έξω στα χαντάκια, λέει. Όταν ξεκινάει ιστορίε, λέει, θέλουμε να βάζει μπροστά μια φορά και ένα καιρό, λέει ένα φίλο, για να ξέρουμε ότι είναι παλιά ιστορία. Ποια χαντάκια, τι έφυγε, ποια ιστορία. Πριν δεν είπε, είπε κάτι πολύ πετυχημένο πριν. Είπε ένα. Είπα ότι ο συνεργάτη μου ναι. Την ώρα τη εκπομπή, όταν μιλούσε με ακροατή, ναι. Άκουγε άλλη εκπομπή. Αυτό παγκοσμίω δεν πρέπει να γίνει. Έλα μωρέ που δεν έχει γίνει. Δεν νομίζω παγκοσμίω. Που δεν έχει γίνει. Την ώρα τη εκπομπή και να του λέει ο άλλο, κάνω ναι. Κατακοπία. Άσε ρε που δεν είναι. Είμαι κατάκοπο. Δεν το πιστεύω. Έτσι νομίζω. Τώρα, άμα έγινε στο τέλο, 4 παρά 1, παρά 2. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Παρά 1, παρά λοιπόν. Τέτοιο σκερβελέ δεν έχω δει. Γιατί υπάρχει να έχει τώρα τον Gladbeck ναι. Ένα χρόνο ναι. Σύμβουλο στη Super League, τον έβαλε και ο Μανάκη και να παίρνει μισό εκατομμύριο. Υπάρχει και αυτό. Για να κάνει δύο Gladbeck. Ποιο τον έβαλε, δεν τον έβαλε κανένα. Εδώ ήταν πρωτοβουλίο. Τα είχατε καλά μαζί. Κανένα δεν τον έβαλε. Μετά όταν το πήρε ο Χωτέο. Μπράβο. Στην αρχή τον βάλανε και οι τέσσερι. Ω αρχιδιαιτητή όμω. Τον είχατε εσεί. Ω αρχιδιαιτητή. Επέναντι εκείνη τα πέναντι, σα ακουμπούσε και μετά τον πήρε ο Χωτέο. Εσύ δεν έλεγε ότι όλα όσα πέναντι. Τώρα δεν τα έπαιρνε. Τώρα δεν τα έπαιρνε. Εγώ λέω ήταν, αλλά δεν τα έπαιρνε τώρα. Φυσικά και ήταν. Λοιπόν, επαφή για μένα είναι πέναλτι. Αναλόγω στην επαφή, βέβαια. Εντάξει, οκ. Τι ανάλογο στην επαφή. Σε ακουμπάω, σε βρόχνω, σε βγάζω από την παράδοση. Άμα με βγάζει εξωτερικά. Υπάρχει το χέρι πέναλτι. Τι θα κάνω, το ανάλυση θα κάνω. Λοιπόν, τον πήρε ο χοντρό. Τον πήρε παραμάσκαλα όμω. Αν τον καθαιρέσουν τώρα, θα είναι άλλη μια ήττα του Μαρινάκη. Α, έτσι το μεταφράζει. Βέβαια. Δηλαδή, χάνω τη Νέα Δημοκρατία. Χάνω την ΕΠΟ. Χάνω τον Gladbeck. Ο Gladbeck βέβαια τον έχει βάλει ο Μαρινάκης ως σύμβουλο στη Super League. Και μαζεύτηκαν. Εκεί είναι πρόεδρος στη Super League. Ναι, εκεί είναι. Ναι. Εκεί είναι όποια δύναμη έχει τέλος πάντων να πειράζει πράγματα κατά τα να τον καθαρέσετε. Λοιπόν, έγινε μια επιστολή που από ό,τι έμαθα ο Πάο πρωτοστάτησε, να ξέρεις. Ο Πάο αλλά... ετοιμάζει την ΕΠΟ, την καινούργια, την πάρει. Δεν σου λέει κάτι αυτό. Πολλά μου λέει. Το επόμενα τετραετία. Ναι, δεν σου λέει κάτι αυτό. Θα πάρει ένα γιατί τίτλο, λέγαμε εδώ πέρα, θα πάρει μαζί. Άλλο ένα πρωτάθλημα με την καινούργια ΕΠΟ. Και με το Μασαμίδη να δεν λέγαμε ότι ο Πάο έχει μείνει ναι. Πίσω, δεν κάνει, αλλά τελικά κάνει από. Το παρασκήνιο είναι πολύ καλό. Ο Πάο στο παρασκήνιο. Λοιπόν, ακολούθησαν όμω πολύ. Δηλαδή δεν ακολούθησε μόνο η ΑΕΚ. Έτσι ακολούθησαν και ο Άρης. Μπράβο. Και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά μόνο ο Άρης πάει κόντρα. Ο Άρης μετά το καμένο αμάξι του Καρυπίδη την Πόρσε πάει ανάποδα από τον Άρης στον Ολυμπιακό. Ναι. Στις ψηφοφορίες και σε όλα αυτά πάει ανάποδα. Όχι, πάει, ναι, δεν πάει με τον Ολυμπιακό. Πάει με την ΑΕΚ, όπως και εσείς. Δηλαδή είστε μια παρέα, η ΑΕΚ και εσείς και ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα και σαν δυο καράβια. Παναθηναϊκός θα το πάρει μουλοχτά το πρωτάθλημα φέτος. Τον έχει σιγουράκι δηλαδή, τελείωσε. Τον έχω για πολύ μουλοχτό. Ναι. Πάρει μουλοχτά, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Με πολιτική χαμηλών τόνων, καλή ομάδα. Προπονητής, καλός αλλά όχι coach. Πολύ καλό. Ναι, καλός coach. Εντάξει, ο Κουτσάς μου λίγο να είστε ιστερή. Να αλλά είναι πολύ καλός. Όχι, είναι πολύ καλός. Εγώ τον πάω με 1000 τον... Εγώ τον πάω με 700. Εντάξει, τον πας πάντως. Τον πάω. Γενικώς έχουμε καλούς προπονητές. Τον πάω, αλλά... Αυτό περιμένω να δω λίγο κάτι ακόμα. Είναι το Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακού ναι. Στην αρχή μου έκανε καλή εντύπωση. Τώρα τον βλέπω περιμένουμε. Γιατί ναι. Ο Αλμέιδα μας απέδειξε ότι είναι προπονητάρα. Από τους 4 προπονητές των μεγάλων θεωρητικά ομάδων. Ναι. Αν πούμε ότι κάποιος μπορεί να χάσει τη θέση του, εγώ εικάζω ότι μπορεί να είναι μόνο το Ολυμπιακού. Κανένας άλλος δεν κάνει θέση. Ούτε άρα... ο Μάτζος. Πάβαλε 5, ούτε ο Μάτζος. Δεν βάζω τώρα. Θα βρει καλύτερο ο Καρυπίδης από το Μάτζο. Μην το χώνεις τον Άρη πες. Να μην το χώσω. Για τις 4 μεγάλες ομάδες μιλάω. Ο Άρης είναι μόνος του και άλλη μικρή είναι από πίσω. Ο Άρης είναι ο μικρομεσαίος. Είναι ανάμεσα δηλαδή στους μεγάλους. Η μεγάλη, ο μικρομεσαίος. Μεγαλομεσαίος. Όχι μικρομεσαίος. Μικρομεσαίος θα ό,τι ήταν. Όχι και να λες δεν μπαίνει στο Χαριλάου. Ναι, άστο Χαριλάου. Ναι, δεν πάω, μα δεν πάω ούτε σε λέω για σένα. Α, γεννη, σαν όμιλο. Όχι και όλοι λέω, άστο. Κάτσε ρε φίλε, αφού είναι ανάμεσα στους μεγάλους και στους μεσαίους είναι μεγαλομεσαίος. Και γιατί να μην είναι μικρομεσαίος αφού... Γιατί θα ήταν ανάμεσα στους μεσαίους και τους μικρούς. Πώς θα γίνει τώρα. Πώς, αυτό θέλω, θα μου το αλλάξει αυτό. Τι θα βρει να μου πει. Θέλει τώρα τον Άρη. Δεν είναι οι τέσσερι μεγάλοι. Και από κάτω είναι ο Άρης. Άρα έρχεται σε επαφή με του μεγάλου. Μικρομεσαίο. Μεγάλο μεσαίο. Γιατί.
Γιατί είναι ανάμεσα στου μεγάλου και του μεσαίου. Άμα τον τρώει τρία ο Ατρόμητος, μικρομεσαίωση. Εφαγόρα. Άμα τον πετάει τρία στην Καρελά ο Ατρόμητος. Καλά, και η Άγια δεν κέρδισε τον Πασαρέκο ήρθε ένα-ένα. Τι, so what, δηλαδή τι. So what. Αφού τα ξέρει τα αγγλικά και so what. So what. Πάμε να δούμε λίγο τι ομάδε πώ έτσι κι αλλιώ θα έρθει μέτρη, δεν θα σε πει Αριανό. Καλή κουβέντα. Πόσο και να τον γλύνει και να τον κάνει. Λες αυτή, τον καλό το λόγο. Αυτή τη μονάδα που μας λείπει για την πρωτιά, έτσι, αυτή τη μονάδα δεν μας τη δίνουν οι Αριανοί, είναι κομβική. Οι Ηρακλήδες τη δίνουνε. Δεν ξέρω. Ούτε οι Ηρακλήδες τη δίνουνε. Ούτε οι Ηρακλήδες, εντάξει, okay. Λοιπόν, και όφε έχει καλό προπονητή. Τον είχε πέρα έχουν και εντύπωση ότι περνάει κρίση. Κρίση, ξεκρίση, όλες οι σχέσεις περνάνε κρίση, εντάξει, φίλε, αλλά έχουν εντύπωση ότι αν φύγει από τον Όφη, ναι, ο Ταπράσκος θα πάει. Ας με συγχωρήσουν τα παιδιά κάτω, είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ανάλογα πώς θα φύγει. Άμα τον πλακώσουν στις ήττες τώρα, σκόβω που θα πάει. Το πλακώσει κριτική μπαλωδιέ. Καλημέρα, Καλαμάτα. Καλαμάτα. Ναι, 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 μα χαιρετάει από το. Αλλά δεν διαβάζω τώρα, έχω μάθει τι κάνουν εδώ πέρα τώρα. Στέλνουν τα τρολάκια διάφορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι ομάδε πώ ετοιμάζονται σιγά-σιγά. Για να δούμε τώρα τι πέφτει. Πέφτει πήγε. Αύριο έχουμε μάτς. Ξεκινάει, όφη βόλο. Εκεί φεύγει Τρίτη, κανόνισε εδώ. Ναι. Λοιπόν, πε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Εγώ θα φύγω Τρίτη πρωί 6 ώρα, αλλά δεν θα κάνουμε δεκόμη. Θα είσαι με Χαρούλη Μανουιλίδη εδώ. Πω. Θα πουκάρετε καλά. Τετάρτη με Στεφανάρα. Το πλακώσει ο Σαμίτρα το βάπτο. Σαμίτρα στο κοιτάζει με μισό μάτι από χθε. Του έβαλε σύντριγκα πάλι. Ναι. Έβαλε τώρα τον Χαρούλη με τον Σαμίτρα που έρχεται να κάνει πρακτική εδώ πέρα σε κόντρα. Μιλάει, τον είπα του Σαμίτρα, μίλα και εσύ. Μα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Αυτό ο Χαρούλη δεν που άλλο δεν μιλάει. Έδωσε ο Θεός 1,95 το Σαμίτρα. Γιατί το κάνει, μόνο 1,69 το Χαρούλη και ο Χαρούλη τρώει τι κόμενε. Γιατί αυτή ήταν. Ο γρήγορο, ο φινό, ο μπαμπά. Δεν τρώει βέβαια τίποτα. Δεν τρώει. Προσπαθεί και αυτό. Προσπαθεί να γλύψει κόμενε. Ψηλέ με λέτε. Καλά, δεν κακό. Ψηλέ να είναι θέλουμε. Λοιπόν, Τρίτη Χαρούλη. Τετάρτη Στεφανάρα. Πέμπτη Παρασκευή που έχει πάω. Άρη Παραγιωτή. Θυμώσει μαζί μου Παραγιωτή. Το βλέπω θυμώνει εύκολα με τον Βαγγέλη. Είναι θυμοσιαρή. Όλοι πόντι είναι τέτοιοι. Ναι, αλλά ξεθυμώνουν πιο εύκολα. Οι πόντι. Είναι ρουθουνάτι να πούμε. Είναι ευκολοθύμωτη. Κάτσε. Δηλαδή το ρουθουνάτι τι σημαίνει, εσύ δεν έχει ρουθούν, δηλαδή. Ρουθουνάτο σημαίνει ευκολοθύμωτο. Α, ευκολοθύμωτο. Εύκολο παρεξήγητο, εύκολα παρεξηγείται, εύκολα κάνει, εύκολα θυμώνει. Είναι μπελαλή να πούμε. Καλημέρα από την νύφη τη Θράκη. Ποια είναι αυτή. Μία είναι η νύφη τη Θράκη. Ακόμα τι είναι. Η Αλεξανδρούπολη, ρε φίλε, που βρέχεται. Νύφη, πώς λέμε νύφη του Θερμαϊκού. Νύφη βρέχεται. Ναι, βρέχεται από τον κόλπο. Άμα γελάς, μετά δεν βρέχεται. Μετά είναι έρμο Σαχάρα. Μετά είναι έρμο Σαχάρα. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τι ομάδε. Σ' άρεσε, καλό. Σοφά. Λοιπόν, η ΑΕΚ, θα ξεκινήσω λίγο με ΑΕΚ. Ναι. Ποιο παίρνει τέτοια ώρα, ρε φίλε. Θα ξεκινήσω με ΑΕΚ. Φουλάρι για τα Γιάννενα εν αναμονή των νεότερων εξετάσεων για τον Λιβάη, όπου δεν είναι προηγούμενο τραυματισμό, αυτό το ξεκαθάρισαν. Και είναι ένα θέμα στου Κυλιακού. Όχι, Γιάννη δεν μπορεί, πω το κόλλο του. Τι να κάνουμε, ρε Σιντήρο. Τι να κάνουμε, να τον πουλήσει, ρε φίλε, όταν πρέπει. Τον Κουρμπέλη, ναι, πέρσι, μου λέγανε στο Άρπ. Δικαιώθηκε σε Κουρμπέλη. Λέει, τι να κάνει ο Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλη έπιασε το απόγειο τη δόση. Ναι. Το δίνει τώρα. Σωστό. Δεν απέξει κανένα πρωτάθλημα όπω έπαιξε πέρσι. Σωστό. Πάει τώρα στην κατιούσα κλίμακα που έλεγε η Αζά. Κατιούσα κλίμακα. Ναι, η Αζά σου έχει μείνει. Γιατί σου έμεινε. Γιατί ήταν μαθηματικός. Ναι, σε περνούσε, σε συμπαθούσε. Με συμπαθούσε πολύ, δεν ήξερε μαθηματικά αυτή. Ενώ εσύ ήξερε. Τίποτα, κανεί ναι, δεν ήξερε. Άρα δεν ήξερε κανένα. Άρα η άγνοιά σα. Είχε κάνανε εδώ μαθηματικό γιατί είχε ένα μεγάλο οικόπεδο και στο οικόπεδο χτίστηκε το σχολείο. Και τιμή έλεγε σαν το ζέκα να πούμε. Τι δώσε να μα κάνει. Αλήθεια σου λέω. Η Αζά είχε το οικόπεδο που χτίστηκε το σχολείο. Είχε και πάρα πολλά λεφτά. Κάνανε μαθηματικό. Μαθηματικό. Άμα είχε πολλά λεφτά, γιατί να κάτσει να μπει σε διαδικασία να κάνει μάθημα σε σένα και, εμένα, και σε εμένα. Ρε αγόρι μου ήταν, δεν είχε παντρευτεί η γυναίκα, την παράτησε στην εκκλησία ο καθένα. Ήταν δηλαδή μια πλούσια μοναχοκόρη που δεν είχε δουλειά, δεν είχε άντρα, δεν είχε τίποτα. Είχαμε ένα παιδί μου 2 ώρα μπαίναμε στην τάξη. Ήρθε 3:20 πήγαμε. Λέμε, κυρία, αργήσατε. Μεγάλο καλαμπαλί. Έτρωγαμε την πιτάρα μου, λέει. Βλέπω το ρολόι μου 2:20. Συνεχίζω το φαγητό. Βλέπω το ρολόι μου 2:20. Όχι, 1:10. Ναι, 1:10. Ναι. Βάζω, πίνω ένα καφέ με την πιτάρα μου, βλέπω το ρολόι 1:10. Πήγαμε στην τουαλέτα, φτιάχνουμε. Βλέπω το ρολόι μου 1:10. Αφού έκανε 200 δουλειές και βλέπω το ρολόι. Το ρολόι πολύ. Είχα πάρει στις 2:30 ότι κόλλησε το ρολόι. Σαΐνια σα. Αστέρια σα. Πραγματικά φαντάσου πόσο καλή. 18-19 στο τρίμηνο Ραπτόπουλο. 22 θα είχα εγώ, άμα είχε 18-19. Με την Αζά που δεν ξέρει ότι το ρολόι κόλλησε. Θα σηκωθεί ο Ραπτόπουλο να κάνει ένα κύκλο. Μπου, έκανε τον κύκλο. Να καθίσει ο Ραπτόπουλο.
Ωραία, έκανα εγώ τον κύκλο. Έκανε κύκλο, ρε παιδί. Τι ωραία που είστε σήμερα, κύριε. Άμα φωνάξει ένα χιλιά, θα κάνει αυτό κύκλο. Και ποιο, για αυτό. Σηκώνει τώρα. Ημίτονα, συνημίτονα, ριζικά, δοκάρια, ιστορίε κτλ. Τι γίνεται, παιδιά, με αυτό το Πάουκ, θα πάρει μου δεύτερο τερματοφύλακα ή θα ανεβάσουν κανένα τι ακαδημίε. Εντάξει, ο Πάουκ έχει κοτάρσει και μετά έχει τερματοφύλακα. Έχει ένα τεμπέλχανα. Έχει κοτάρσει. Πάντα ο Πάουκ είχε τεμπέλιδε δεύτερου τερματοφύλακε. Είχε και έναν άλλο το Ρέι να πούμε. Ωραίοι. Που η γυναίκα του ήταν ζωγράφο. Ζωγράφο ναι, πήγε. Ναι. Άλλο τεμπελόσκυλο αυτό ο Ρέι. Τώρα είναι ο Ζήφκοβιτς, κάνει το βοηθό προπονητού. Σηκώνεται, δίνει εντολές. Εντάξει. Μιλάμε για μεγάλο καραγκιόζα. Σηκώνεται, κάνει τον αυτόν. Τι πανηγυρίζει, ότι κάνει. Μιλάμε για καραγκιόζα. Μεγάλο λόγο. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχει. Έχει κάνει και κάτι μάγουλα από το πάγο. Έχει γίνει, να πω, τετράπαγο. 9 και 4 είναι ο Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Και για να τελειώσουμε με την ΑΕΚ, θεωρείς ότι υπάρχει υπόνοια γκέλα, υποψία γκέλα. Στου δοσημάδε. Αυτή η ΑΕΚ. Αν δεν κάνει pressing. Γιατί θεωρητικά μετά τον Παναθηναϊκό που παίζει ο Βικελίδης έχει το πιο δύσκολο. Αν δεν κάνει pressing 60 λεπτά με οποιαδήποτε ομάδα έχει πρόβλημα. Επειδή τα Γιάννα δεν τα βλέπω και πολύ καλά όμως. Η κακότητα του Πας Γιάννε να μου δίνει την αίσθηση ότι η ΑΕΚ θα πάρει το διπλό. Όχι καλή ΑΕΚ. Και χωρίς ο Λιβάη, έτσι. Και χωρίς ο Λιβάη. Ο Λιβάη, ο οποίος πάνω που πήγε να αρθεί, να κάνει να ράνει. Να κάνει. Ρε. Δεν το χειρίστηκαν καλά στην ΑΕΚ. Δώστε τον Άρη. Δεν έπρεπε να το στείλουν στην εθνική τους. Αφού βλέπεις ότι είναι έτοιμος για την Ελλάδα. Κράτα τον εδώ, χαλάρωσε. Άμα ακούς τον Άρη. Πιάστα στα μασάδια. Πες τον παγό τώρα. Μόλις φτιάξει ο Νοέμβριος και τα κρύα θα αρχίσεις να μαζεύεις πτώματα να πούμε. Ναι. Θα μαζεύεις πτώματα. Με εισαγωγικά πτώματα. Δηλαδή τραυματίες ποδοσφαιριστές. Μόλις φτιάξει και κάνα χιόνι, κάνα αυτό. Πες το Βιερί να μην πηγαίνει πολύ έξω, μην κρυώσει. Το Τάισον μην το πάτε στο παλατάκι, δεν βλέπω να έχει θέρμανση εκεί. Γιατί δεν έχει θέρμανση εκεί. Έτσι μου πάνε, ότι είναι φίλοι. Κάτι φίλοι μου πάνε. Τι είναι φίλοι. Παοξίτες. Πού, τι είναι, όλοι οι χουλικάνες είναι. Πάνε και κανονικοί άνθρωποι. Αυτό σε λέω τόσο καιρό, αλλά εσύ δεν είναι. Δεν μας θερμαίνουν, είναι κρύο. Δεν μας θερμαίνουν. Ναι, είναι κρύο. Δεν έχει καλά, άμα έχει 8.000 ζεσταίνεται. Δεν έχει θέρμανση, κύριε. Αυτό λέει. Θέρμανση, εντάξει, οκ. Αυτό μου λένε. Δηλαδή λέει ο άλλο, πείτε μου κάτι, γιατί έβαλε το ζέκα αντί το τσιγκάρα. Γιατί κομπλεξικό. Γιατί δεν έβαλε τον. Εγώ τον έβρισα χθες και στο Art. Εσύ μη χάσεις. Ναι, κομπλεξικό τον είπα, μα πώς μιλάς. Α, έτσι, τώρα που είπες κομπλεξικός. Κομπλεξικός. Βγήκε και έκανε δηλώσεις γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Ποιος. Και θα τον πω γιατί. Λέει, περιμένω να με πάρουν τηλέφωνο, να με φωνάξουν και να κάνω την. Τελειώνει το συμβολό του. Θα σε φωνάξει κανένα. Πάρε τον Καγκάτση τηλέφωνο και παρακάλω τον γονιπετής να σε πάρει. Αλλά αυτό θα πάρει τον Σάντος. Του πώς αγοράξει εκεί. Λες, θα πάρουν Σάντος. Τι θα πάρουν. Πάντως είπε, λέει, πείτε μου τι θα κάνω για να ξέρω αν θα νοικιάσουν σπίτι. Λέει. Τι θα κάνω εδώ στην Ελλάδα. Τι να νοικιάσει. Πάρε δανεικά από αυτό που το βοηθό σου. 8 μήνες που είναι απλήρωτο. Σου βάλει να πούμε. Γεια σου, Άγγελε, και σε σένα. Στο 86 τον Κωνσταντέλια. Είσαι τυχερός που δεν τον έχω γιο. Είναι άλλο καλό άνθρωπο. Ποιο είναι ο λόγο. Αυτά τα ερωτήματα θέλω. Θέλω σοβαρά ερωτήματα έτσι για να κάνουμε και κουβεντολόγιο ποδοσφαιρικό αν θέλετε. Και πιάσω το ποιό είναι ο λόγο που πιστεύετε ότι η Άκη είναι πεσμένη σε σχέση με πέρσι. Ποιο λόγο. Ναι. Και άλλη ανάλυση να σου κάνουμε. Βάλε 25 εκπομπές Ραπτόπουλου, άκου ανάλυση ΑΕΚ. Τι να σου πούμε, αν κάνεις build-up παιχνίδι από πίσω, χαμηλού προφίλ, χαμηλού ρυθμού, δεν κερδίζουν την επανομή. Έχεις θέμα. Με το πρέσι ψηλά να κλέβεις, να βάζεις, pressing, είσαι καλύτερος. 60 μάτς πρέσι δεν μπορεί να κάνεις. Είδαμε τα χαίρια με το πρέσι. Κυλιακή ο ένας, Θλάση ο άλλος. Ναι, θα έχεις κι άλλες απώλειες. Και από τα χαφ θα πάθουν Θλάση. Με τα pressing. Και ο Χατζηδάκης τραυματίζει συνέχεια. Και αυτός είναι. Λοιπόν, εκτός, αυτό, έκρινε, αυτό το pressing ψηλά δεν βγαίνει βιολογικά. Δεν βγαίνει αν δεν πάρεις ντόπα χοντρή. Ναι. Δεν βγαίνει. Για τον Φρέιρε να πούμε λίγο, μια που πιάσαμε το σήμερα. Φρέιρε. Ο στόπερο καλός που προτίθεται έφερε ο Ολυμπιακός, αλλά και αυτός τραυματίζει. Πόσο ετών είναι. 31, πόσο είναι. Ο Φρέιρε, ο στόπερ που ξεκίνησε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και πήγαινε καλά. Τραυματίστηκε και έκανε ένα δίμηνο εκτός. Τώρα η ενημέρωση είναι ότι θα μείνει 29. Ποιο ούτε καν. Α, το Φρέιρε. Ναι, ρε, ο Αργεντίνος. Ο Αργεντίνος. Που είναι δύο μήνες εκτός. Δεν ξεκίνησε ο Φρέιρε καλός. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα. Και είπαμε ότι είναι ωραίος, μια χαρά. Η ανοστήλα που βρωμάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτό το ξενέρωμα που νιώθει ο Ολυμπιακός. Ο σωστός Ολυμπιακός, όχι αυτό που διαβάζει Νικολακόπουλο και. Το Φως είναι πολύ καλή εφημερίδα. Κάνει κριτική τον Μανώλη. Το διαβάζω εγώ πολλές φορές. Πρώτο σέλιδο απ' έξω από το περίπτωση δεν αγοράζω. Μόνο ίσω πάτη παίρνω. Κοίταξε, χρειάζεται να διαβάζει. Πατά και κλικ εδώ και διαβάζει από εδώ. Δεν χρειάζεται να φάσα περίπτερα. Σιγά μην δώσω λεφτά, πάρω εφημερίδα. Αυτό σου λέω πάτα κλικ εδώ. Να τα βάλω τα πρώτα σέλιδα. Τα βάλω τα λεφτά. Ποια εφημερίδα τώρα που είστε σοβαρά μιλάτε. Εντάξει, είναι η κουλτούρα. Είναι η κουλτούρα. Τι είναι λεφτά για εφημερίδα σήμερα. Καλά, με ένα κλικ πατά τα διαβάζω όλα. Πατά το κλικ, πατά το κουμπί. Πατά το κουμπί και το διαβάζω. Λοιπόν, λέει λοιπόν. Τι λέει ο μέσος Ολυμπιακός. Δεν έχω τίποτα. Ομάδα έχω, αλλά και άλλοι έχουν.
Φέτος έχουν όλοι. Και φέτος έγινε και η ομάδα μου καλή. Μπράβο. Εγώ την πιστεύω την οι ομάδα. Τέσσερις δηλαδή, αν παίξουν μεταξύ τους πέντε φορές, δεν ξέρεις ποιος θα πάρει τα μάτια. Δεν το ξέρεις. Σε τι μέρα θα βρεθεί κτλ. Διαιτησία δεν έχω. Ο εφέτης ανακριτής. Η διαιτησία φαίνεται ότι είναι μοιρασμένη. Ναι. Δεν υπάρχει να δεν την έχω όπως την είχαν παιδί. Ναι. Κούντα τότε με κόκαλη και τέτοια. Εντάξει, όχι. Μπράβο. Εφέτη ανακριτή δεν έχω. Δεν έχεις. Εισαγγελέα δεν έχω. Μητσοτάκη δεν έχω. Φάνηκε τώρα σε οδηγητή. Μητσοτάκη δεν έχω. Δεν έχεις. Μου κάνουν κλίκα για την. Πώς τη λένε. Σούπερ Λίγκ. Τι. Σούπερ Λίγκ. Για τον Κλάντεμπερ. Σούπερ Λίγκ. Άμα μου το βάλω τον Κλάντεμπερ δεν έχω και Κλάντεμπερ. Ε τι σου μείνει. Τι μου μείνε. Η Ρίο αύριο να βρω καλαπέκτη να τον πουλήσω. Τι του μείνε. Την ό,τι είχαμε να τη σώσω. Ναι. Αν βλέπει. Κυριακές λοιπόν ο Μαρινάκης. Θέλω να δω πώς θα στο Καραϊσκάκι και πώς στο Ρίο αύριο να πούμε. Καλά, θα πάει και η Πορτογαλία μια βόλτα. Θα ανοιχθεί ο άνθρωπος. Θα πάει και στο Νότιγχαμ. Τι θα κάνετε όλη ώρα εδώ. Τι να δει. Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Ολυμπιακός Λαμία. Τώρα θα σα δω. Αν ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται πολύ, στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Εδώ θα φέρει. Θα φέρει. Στόπερ οπωσδήποτε θα φέρει. Άμα μου φέρει 36 χρόνια στόπερ, θα γίνει καλαμπαλίκι. Θα γίνει, άμα μου φέρει, ξέρω εγώ, κανένα χαφ που δεν τρέχει. Ο Ιμπόρα είναι για να, με το μπουχαλάκι. Με... Τον Ιμπόρα τον προορίζουν για στόπερ, να ξέρεις. Ναι. Άκου τώρα. Άκου τώρα, ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Τον Ιμπόρα λέει τον προορίζουν για στόπερ. Ξέρεις τι σημαίνει χαφ να τον κάνω στόπερ. Είναι πολύ αργός. Ξέρετε τι σημαίνει χαύ να τον κάνω στόπερ. Να τον πάω 10 μέτρα πιο πίσω, 15. Μεγάλο θέμα είναι. Δηλαδή τι κάνει εσωτερικές μεταγραφές ο κ. Μαρινάκης. Τι είναι Νικολακόπουλε. Κριτική δεν έχει εκεί να πούμε. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε σε break. Ναι. Θα επιστρέψουμε λίγο και με τον Ολυμπιακό. Τον, τον έχει στον άχτη. Έχει βγάλει πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό, τα πάμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά βλέπω ότι ο Ολυμπιακός από τις 4 μεγάλες ομάδες. Τα πλήγματα που έχει ο Ολυμπιακός είναι ισχύει, πολύ μεγαλύτερα. Ισχύει, δεν, δεν έχει τίποτα. Ισχύει. Το θυμάσαι τον Ουαγκέ. Πώς δεν το θυμάσαι. Τον μπακ που πήγε στο Μικελίδη και έπεσε το πόδι του. Και το δοκάρι που το δοκάρι. Κάνει καταπληκτική σεζόν. Επέστρεψε το παλικαράκι στην Κύπρο. Τον δούμε λίγο μετά. Με ασίς, με γκολ, με εμφανίσεις, γεμάτα παιχνίδια. Αυτό διαλύθηκε η καριέρα του για 1,5-2 χρόνια, έτσι. Που έσπασε το ποδάρι του. Το βοηθήσατε, δώσετε κανένα φράγκο. Δεν ξέρω τι κάναμε. Απλά. Τον είχατε σαν το μίση, είχε βγάλει καρκίνο και το πετάξετε τα σκουπίδια να πούμε. Ψοφάει, ψοφάει. Λοιπόν, ναι, και εγώ σε λέω, παιδί. Λοιπόν, 54 τα χαρτιά τη τράπουλα, 54 και τα καινούργια slot machines με προοδευτικά jackpots που έφερε πριν από λίγες μέρες στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει όλο αυτό, ότι το παιχνίδι φρεσκάρεται και γίνεται ακόμα πιο συναπαστικό. Γι' αυτό αγαπάμε καζίνο, γιατί προσφέρει και ποιότητα και ποικιλία στο παιχνίδι. Τα νέα μηχανάκια, φίλες και φίλοι, έχουν τοποθετηθεί. Οι παίχτες είναι στις θέσεις τους και το παιχνίδι ανάβει. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης τώρα, έτοιμος με. Α, το νερό μου, ναι, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα επανερχόμαστε με τρίτο ημιωράκι με ρεπορταζιακά από Άρη, από Πάο. Πώς όλοι τον Κασελάκη. Έχουν φύγει όλοι. Τι έγινε, εσύ που τα νιώθεις αυτά τα πολιτικά. Διαβάζω ότι φεύγουν όλοι. Μήπως έρθει κανένα Τσίπρας πάνω σε άλλο ξαφνικά και θα έρθω εγώ να σε ενώσω πάλι. Ο Αλέξης ξανά δεν ξαναέρχεται. Ο Αλέξης, εντάξει, okay. Εγώ απλά βλέπω ότι φεύγουν πολλοί από το Τσίπρα με τον Κασελάκη τώρα. Γίνεται μαλλιοβράση. Λοιπόν, κομψό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Απολαύσεις και εσύ ταχύτητες Fiber ως και 1 Gbps με τα προγράμματα Nova Fiber από 26 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερο σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. 14 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ εδώ. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Καλημερίζω και Μπορντό, τον φίλο μας τον Διονύση που μας ακούει. Αυτός έχει συμπούκο ο Διονύση, έτσι. Σε έχει βάλει κάτι στοιχήματα και εγώ σου έχω ένα στοίχημα. Άσε μωρέ το φλόρο. Φλόρος, αφού είπε είναι θηρίο. Εθυρίο, και πόσα εθυρία είναι φλόρη. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ... Ναι, μαζί σου. Συμφωνώ. Κάτι πολεμικές τέχνες καράν στο καυγά χώθηκαν κάτω από τα τραπέζια. Μαζί σου. Άσε τώρα, εκεί την ώρα έχω ένα... Μάχη, ναι, ναι, ναι. Τζένις ο προϊστάμενος είναι φίλος μου κάτω, πολύ καλός, ναι. Είναι πολύ καλός στο καράτη. Καλημέρα και... σε Μαρμίτα Χούλιγκαν, στα παιδιά όλα. Πιο μεγάλος από μένα, ναι. Ο Τσαβλής, φοβερός. Τσαβλής. Καταπληκτικός, από την αρχαία Ολυμπία. Αρχαία Ολυμπία. Μου λέει αυτό που λέει, είχαμε πάει για φαγητό, ένας λέει, κάναμε μαζί, αυτός κάνει από παιδί. Μας. Πρέπει ένα 25-30 χρονών, βγήκαμε για φαγητό, κάνει και αυτός πολεμική τέχνη καλή. Έγινε ένας τσαμπουκάς μου λέει. Οι δυο μας ήμασταν μαζί, οι τρεις. Και κόλωσε, του λέω καλή. Κόλωσε, μου λέει. Είναι ψυχή. Δεν, έχει, δεν πάει να ξέρει πολεμικό. Ναι, ναι. Άμα δεν έχει ψυχή, είσαι κότα, μπράβο, να μπράβο, πούμε, μπράβο, δεν πάει να κάνει. Είναι ψυχή, είναι ψυχή. Ναι, ναι, άψυχο, μου λέει. Καλημέρα, δράμα. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την επιστολή που στείλανε. Έχει ενδιαφέρον η επιστολή. Ναι. Η 11 ΠΑΕ. Ναι.
Καλημέρα, αξιότιμη πρόεδρε τη Super League. Δηλαδή, καλημέρα. Οι 11 ομάδε. Ποιε είναι οι ομάδε, γιατί μπορεί τώρα το αναλύσει. Άρης, ΑΕΚ, Βόλο, Κηφισιά, Όφη, Παναθηναϊκός, Πανετολικό, Πανσεραϊκό, ΠΑΟΚ, Γιάννενα, Λαμία. Αυτέ που δεν ήταν. Τι σημαίνει, πε μου, ποιε μένουν, Ολυμπιακό. Ο Αστέρα Τρίπολη, ο Ατρόμητο και ο Ολυμπιακό. Αυτές οι τρεις. Αυτές οι τρεις. Ναι. Δηλαδή, άλλες 11. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός και στο θέμα, ξέρω εγώ, φίλοι και τα λοιπά. Έχει μείνει με λίγους. Έχει μείνει με ένα φουκαρά φίλο. Παίζουνε σβούρα, να πούμε, στην κοινωνία. Σβούρα παίζουνε. Με τις πύλες. Μας παίζουνε με τις πύλες. Κασιές και τέτοια. Άρε φουκαρά Ολυμπιακή. Οι 11 ομάδες λοιπόν ζητούν την αποχώρηση του Άγγλου πρώην αρχιδιετητή και όπως αναφέρουν αμείβεται με 500 χιλιάρικα ετησίως και επισημαίνουν πως οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο Σωρό Κλάντεμπεργκ είναι ένα PowerPoint με τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ετησίας που έχει παραμείνει στο συρτάρι. Πα, πα. Σαν να σου λέει, φίλε, αυτός παίρνει 500 χιλιάρικα για να μην κάνει τίποτα. Κοίτα, 500 λέω ότι παίρνει. Δεν ξέρω, λες να παίρνει λιγότερα. Εικάζω. Ναι, αλλά άμα ακούγεται ότι είναι 500 και εικάζει, προκαλεί. Θα έπρεπε να βγάλει ένα άλλο νούμερο προς τα έξω. Εικάζω. Γιατί με τα 500 δεν παίρνει ο μωρόν. Λέω εγώ τώρα ένα όνομα ενδεικτικό. Λέει ένας πολύ καλός παίκτης για να μην παρεξηγηθώ. Τον κόκκι στον Άρη, πόσα λεφτά έλεγαν ότι το δίνω. Του δίνω πολλά. 700, δεν ξέρω. Εντάξει, okay. Ήταν κάποια άλλα που πηγαίναν αλλού. Άρα ναι, μπορεί. Δηλαδή, ακούμε ένα ποσό, ας είμαστε λίγο ψηλιασμένοι ότι λογιστικά. Όχι, εδώ έχει σύμβαση, λέει. Ναι. Όπως προκύπτει με τη σχετική σύμβαση και την αντίστοιχη αναγγελία πρόσληψης, υπάρχει σύμβαση. Είχα καφέ με έναν ορκωτό λογιστή, φίλο μου, ναι. Και με έναν λογιστή. Και σου πετακόλου. Έχω πει ένα δύο ώρο, ένα καφέ και εγώ με τα μαθηματικά 12 στο τρίμηνο που καράει. Ε, Ιαζά, αφού σε κάει και ο εγκέφαλός μου από τα πάντα. Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό άστα 500 χιλιάρια. Ναι, λέει, κοστίζει, λέει, ο Κλάντερμπεργκ λέει 500 χιλιάρια διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, ναι. Συνεπολογιζόμενων και των δαπανών εισφορών, φόρων και λοιπόν παροχών. Όπως διανυκτερεύσεις, μετακινήσεις Ελλάδα, εξωτερικό, κινητή τηλεφωνή. Αυτός τώρα εδώ. Πληρώνει και τις γκόμες. Τα πάντα όλα. Κεράσει ποτάκι, ξεκεράσει. Ζηλεύεις. Ζηλεύω. Ζηλεύεις. Τέτοια απόψη. Τέτοιες δουλειές. Βόλτες, αυτοκίνητα. Τέτοιες δουλειές. Να βόλτες στο Πασαλιμάνι. Τέτοιες δουλειές. Το βράδυ στα Γούστα. Πλάκα με κάνεις, τι δουλειά είναι αυτή. Έτσι. Να κάνουμε και να με πληρώνει, ποιος δεν ζηλεύει. Ζηλεύεις. Ποιο... Άρα ζηλεύεις. Ρε εσύ ποιος δεν ζηλεύει αυτό να παίρνεις μισό εκατομμύριο το χρόνο και να παίρνεις ξυστό. Πούλα τους φάιντερς στην... Στην Δανία. Εσύ τώρα το μυαλό σε τέτοιο είσαι ένας μαγάς, οι φάιτες ακόμα σε κάνα 2-3 χρόνια. Ναι, είναι σε φάση. Έχουμε κάνει βιντεάρες τώρα. Έχουμε κάνει, πάμε έξω, τρώμε με το ψαρό. Με τα άνοιξε και μια ψισταριά με τα λεφτά στο ψαρό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Η παιδιά εδώ αυτό παίρνει πάρα πολλά και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Σχολάστε το να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστολή. Έχει να κάνει κυρίως με το οικονομικό. Πέρασε από πολλά στάδια ο Κλάντεμπεργκ. Ήρθε εδώ, τα βρήκε μαζί σας. Τον άρπαξε ο βουτόταυρος. Πήγε στην Αίγυπτο, τον διώξαν για την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, εντάξει, το πετάξανε. Παραώ το πετάξανε. Στην Κίζα, πήγα στην Κίζα. Στην Κίζα, καμή το λες αυτό το όνομα, σε βολεύει. Κίζα. Ακίζα, άκουσα. Άκουσες το διτητή, ε. Ναι. Τι πράγμα, μία φορά στην ιστορία, μία φορά αυτό σημαία και το χέρι του Βιερίνιου. Όχι, μία φορά. Ένας διαιτητής έδωσε κάτι τη παραπάνω στον ΠΑΟΚ και το έχετε κάνει λάβαρο τη επανάσταση. Με τον Κακάτσι έχετε. Ας έβαζε τα τέταρτα του Παναθηναϊκού. Σπάν τα ίδια θα λέμε. Με τον Κακάτσι έχετε ρημάξει πολύ κόσμο. Στα μάτια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό το Σάββατο. Δεν του κλαίω του βάζω. Αυτό ακριβώ. Θα κάνω να κλάψω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Να τελικήσει το κορμάκι ολονών και το δικό μου. Πολλάκι. Πλάκα με κάνεις, επειδή μια φορά η διαιτησία λίγο πει, με σφύριξε λίγο έδρα. Λίγο είδατε λίγο χρήμα. Και πάλι ας έβαζε 3-4-4, ας έβαζε ένα γκολ, τέλειωνε η ιστορία. Τώρα άμα πήγε ο Γκακάτσης θα κλάψεις, θα στενοχωρεθείς, θα νιώσεις λίγο άβολα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Γκακάτσης είναι νο ένα. Όταν λέμε νο ένα, νο ένα. Τι νο ένα. Στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, τον εμπιστεύει τον Ιβάν Σαββίδης, είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει. Άρα θα είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά θα τον έχεις εκεί να σε βοηθάει. Κοίταξε, όταν φεύγει ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν έχεις κάτι άλλο δυνατό από πίσω, είναι απώλεια, φίλε. Ναι. Όπως και αυτό το ξέρουμε και εμείς εδώ. Ναι. Στις δουλειές όλες. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Κυρκής. Ο Ραφ θα πει σήμερα τίποτα κακό για τον Κλικής. Όχι, μόνο έβγαλα και τον Νίκο Παπαδόπουλο στο Άρτ. Οπότε δεν. Θα πάμε λίγο σε λίγο στον Ηρακλή. Θα πάμε σε λίγο, αλλά πρώτα θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Όχι, να μην πάμε στον Ηρακλή. Γιατί? Θα πω κουβέντες που μπορεί το αφεντικό να πει. Άσο, ναι. Είχαμε Περικλή Αμανατίδη και Μπάμπη Τενέ. Τεχνικός, σύμβουλος και προπονητής. Ο Τενέ τον έστειλε ο Μονεβασιώτης να κάνει μεροκάματο. Ναι. Ναι, είναι καλός προπονητής ο Τενέ. Αθόρυβος, έχει ανεβάσει ομάδες. Δεν έρχεται όμως για προπονητής. Τεχνικός διευθυντής έρχεται ο Τενέ. Ο Αμανατίδης έρχεται για. Μήπως το ανοίξει. Ο Ευγενίου, μου του ανοίξει. Δεν ξέρω. Κάνα
Ο ΠΑΠ να πούμε. Κάνα πρακτορείο. Ή έμαθα ότι ευγενή θα κάνει κι άλλη. Άδειε, τι δίνει, άδειε. Μπορεί να πάρει ο ΠΑΠ να κάνει φορόλ, μπορεί να κάνει. Α, να κάνει απ' όλα, να δικτυωθεί. Ναι, θα κάνει. Δηλαδή θα έχει πρακτορία. Πρακτορία φούρνου. Ναι, ναι, τέτοια θα έχει. Μπορεί να το άνοιξε ο νεμασιώτη μπαγαζί με κυλόφουνου και τα λοιπά. Αυτό σου λέει. Οπότε θα γίνουν και ανοίγουν, ανοίγουν, ανοίγουν. Αυτό είναι καλό. Πιάνει η άποψή σα για τι πόλει. Τον Τενέο, καλή άποψη. Εγώ. Πάρα πολύ καλή. Ο Σκοτσέζος Έλληνας, ο Μπάμπης, ο Τενές. Όπως λέμε, Ντέιβιντ, ο Λίρι. Τίμιος προπονητής χρόνια. Καλός, καλός. Για να ανεβάζει ομάδες είναι τα μαμ. Πάρα πολύ καλό. Τα μαμ. Και να κρατάει και ομάδες δηλαδή πολλές φορές. Δηλαδή ο Τενές έχει και μεγάλη εμπειρία. Το συμπαθώ με τον Τενές. Πώς σου φαίνεται ο Ντεσπότοφ στην κορυφή της επίθεσης? Ρωτάει ένας φίλος, πώς σας φαίνεται. Έλα ρε φίλε, δύο μήνες το είπαμε με τον Κουλιανό εδώ πέρα. Καταρχάς, εγώ πήγα τον ήρωα. Κάνει λίγα μέτρα, δεν μαρκάρει, δεν τον τραβάς πίσω. Είναι πολύ γρήγορος. Καλύτερη περίπτωση όταν φύγει ο. Ο Σαμάτα, ο Σαμάτα να πάει στο Κόπα Αφρικα να το βάλεις. Εγώ τον άμα είδα... δεν θέλει ο πρόεδρος να ενοχλήσει τον κύριο Μελισανίδη, άμα δεν θέλει ο πρόεδρος να τον ενοχλήσει. Θα δούμε τι θα κάνει. Ναι. Εγώ τον άμα δεν θέλει, παραλαμβάνω, ενοχλήσει ο πρόεδρος. Ναι, 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 το φίλο του, τον πόντιο, ομοπονδιακή συμμαχία. Λοιπόν, τον Ντεσπότοφ τον είδα, είχα πάει Σόφια και τον είδα στο παιχνίδι της Βουλγαρίας που τον έβαλε επίθεση. Είναι καταπληκτικός μπροστά ο Ντεσπότοφ. Είναι πολύ γρήγορος, είναι έλωρος. Σε 4-5-1-3 δεν μαρκάρει τον αμυντικό, τον τρώει εύκολα. Δεν μαρκάρει και όλα του ρεύματο. Ναι, άμπρο, δεν μαρκάρει και τόσο πολύ. Εντάξει, okay. Άρα μπορεί να είναι εργαλείο για τον ΠΑΟΚ ως backup όταν φύγει ο Σαμάτα να παίζει με Ντεσπότοφ και με Μπράτον κορυφή. Έχουμε κανένα να διορίσουμε σε κανένα αυτό το έργο. Εμείς τι είμαστε να διορίσουμε. Ευγενείο να κάνουμε αυτό το έργο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το Σάββατο 7.30 ώρα έχει φαγωθεί. Είπε να μην σε συγκλίσω και συγκλίσει μόνο σου. Να στείλουμε στο προπό που θα ανοίξει τον κόκκινο να πάει το κόκκινο. Ούτε ένα μήνα διαμείνει. Θα ρημάξει τα κίνο. Το κρυσευγενείο. Ανάς τι είπε πριν λίγο, μη με ανοίξει, μην τσιγκλίσει. Ενώ ειδονιζόταν εκεί τον από κάτω, λέει άντε πάνε σε αυτό το θέμα, πάνε σε αυτό το θέμα. Αφού δεν θα ξύνει την κλίτσα. Κάτσε ρε, επειδή είμαι πρώτος που λέω ότι θα κάνει επενδύσεις στο Ευγενείο. Θα κάνει, ο Μανεβασιώτης θα κάνει, πάμε. Μαζί. Μαζί θα κάνουμε. Ξυλόφουρνα, αυτά οι ιστορίες, φορών, προφό, ιστορίες. Ναι. Το Ευγενείο είναι ο Ξύπνιος. Καλός, καλός. Έχει τους μήλους τα πάνω. Τους μήλους βέβαια, τους μήλους. Α, το σγουρί μπορεί να πετάξει. Καλημέρα από το Λεμαίδα Εξωτική. Ναι. Καλημέρα σε έρες τα παιδιά. Λοιπόν, πάω χωρίς Αντρίγια Ζιβκοβίτς, Σάββατο 7. Καλά, εντάξει, με τον Πασεράκο Πουλιοτόπουλος εκεί πάει. Άντε, και... πάλι Πουλιοτόπουλος. Δεν παίζει ο Σίκος και θα σας κλάψει. Μπάμπα. Μύρε, φίλε, μην τα λέει. Χωρίς και Τζόρα. Έλα, Βρογκαρσία. Θα... είναι πολλές απουσίες. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα που είσαι με τον Πασεραϊκό, πες, το παράρτημά σου παίζεις. Λες εσύ τώρα. Εσύ τι λες. Παγάσα τώρα, χτυπάω ξύλογο, έτσι, γιατί δεν το εύχομαι, δεν το εννοείται, θα χαλαστώ πολύ. Άμα γίνει καμιά κέντα, τι θα βγεις να πεις Δευτέρα. Δεν γίνεται κέντα εδώ. Δεν γίνεται κέντα εδώ. Έχουμε δει να γίνονται κέντες, η Κηφισιά πώς έγινε κέντα με την ΑΕΚ. Λέγαμε τα ίδια. Θα σου πω τι έγινε. Τι έγινε τώρα, άντε πες μου τι έγινε. Και να πεις τον κόλτο Βαλκάνας ξένος για αυτή τώρα. Αυτό είναι επιχείρημά σου. Το έβαλε ο Έλληνας. Άκου τώρα. Άντε να σαν δω τώρα. Άκου τώρα τι έγινε. Ναι. Άκου τι έγινε. Λέει. Και ποιο παίζουμε με την Κηφισιά. Έλα ρε, ποια Κηφισιά. Θα παίξουμε ένα χαμηλό τέμπο παιχνιδιού, να την πάρουμε ένα 2-0 και να τελειώνει. Δεν πήγε το 2-0. Έμεινε ένα 0 στο τέλος, πάρ' το 1-1. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το μάτς. Έπεσε μια χρονιά Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΑΕΚ. Πάμε. Μια φορά και ένα καιρό. Βάλε λίγο αυτά. Βάζε λίγο αυτά του πάγκου. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΑΕΚ. Δεκαετία. 80 ή 90. 2000. Κάτσε ρε. Ποσειδώνας ΑΕΚ από κλείδα. Ο Πρίτας έπαιζε στο Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ο Πρίτας. Σωστά Πρίτας. Μονός αγώνας κυπέλου. Ναι. Σπετάω ο Πρίτας ένα γκολ 1-0. Μιλάνε, διαβουλεύονται κτλ. Βλέπουμε έναν. Γι' αυτό λέω με χοντρό δεν θα κάνεις δουλειά. Άντε, βλέπουμε ένα παράγοντα της ΑΕΚ με μια βαλίτσα στο χέρι να βγαίνει από εκεί. Πού το βλέπετε, να κυκλοφορεί. Ναι, εκεί, ήμουν στο μάτς. Ναι. Ο Θεολόγης που ήταν στα αποδυτήρια μας έπαιρνε τα ρούχα, βγαίνει από εκεί, στο 75ο λεπτό. Μέχρι να πάει ο χοντρός τη βαλίτσα. Άργησε. Πάει 84. Πέρασαν 10 λεπτά. Μέχρι να σηκωθεί η βαλίτσα. Ναι, να την ανοίξουμε. Μέχρι να την ανοίξουμε τα λεπτά. 90, γεια σας. Ενώ εμείς η επανομή Ξάνθη στην Ξάνθη. Ναι, ναι. Η βαλίτσα στο 70, στο 65. Ήρθε η βαλίτσα, την κάνει μια έτσι ο γενικός αρχηγός της επανομής, εγώ κάθομαι 11 χρόνια. Δεν νικήκαμε. Τα πήραμε τα λεπτά. Εντάξει. Τι ωραίο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Άκου τώρα, άκου τώρα. Άκου τώρα. Ναι. Προπονητής ο πατέρας μου, τι έγινε, παιδιά. Έχει σηκώθηκε η βαλίτσα, τι να κάνουμε, κύριε Τάκη. Εντάξει. Άκου τώρα. Παίζουμε. Ο Μπουλσουράνης, ο τερματοφύλακας της επανομής, είχε χωράφια. Ναι. Ήταν 20 χρόνια, λέει, εγώ θέλω να κάνω καριέρα. Ναι. Δεν δίνω, λέει, κανένα μάτς. Και αποκρύει ο Μπουλσουράνης. Τα βγάλω όλα. Τα βγάλω. Πάει στο 85 το μας και τι γίνεται. Τι έγινε. Πάνε δυο στόπερ, αγκαλιάζουν τον Μπουλσουράνη. Τον αγκαλιάζουν. Να μην λένε, σε παρακαλώ. Δυο στόπερ δεν πηδάνε. Πιάνε τον τερματοφύλακα, πηδάει σε 1-0. Γκολ φωνάζει Ξάνθη. Ξάνθη επανομή. Ξάνθη επανομή. Γκολ σώθηκε η Ξάνθη. Τι με λέτε εμένα, ρε. Αν γίνει και τα με Πασαρικό, ξέρετε, θα λέει ο Ραπ. Τον αγκαλιάσα τον τερματοφύλακα. Σου έδινε το παιχνίδι και δεν το πήρε, θα λέει. Κλασικό Ραπτόπουλο από τα οικονογραφία. Πασεραϊκό.
Και εγώ είμαι πανσεραϊκό. Είσαι. Είναι ο Πουλιοτόπουλο κάθε μέρα εκεί πίνει καφέ. Ναι. Και θα βάλω τη δύναμή μου όλη να κερδίσω τον Πάουκ στην Τούμπα. Για ποιο λόγο. Δεν έχω μάτσα να πάρω. Καλά, γιατί για ποιο λόγο. Γιατί πάλι σου πάω, γι' αυτό ρε φίλε. Το έχω προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι ότι μπορώ, μπορώ να πάρω βαθμού. Φυσικά. Πήγε έχασε Ολυμπιακό με τα χίλια χρήματα. Σταμάταρε. Όχι, όχι, σταμάταρε. Όχι, δεν σταμάταρε. Έφερε σοπαλία με Σινάη. Το τσέμπα του, ότι είναι ντέρμπι πάω πατσεραϊκό, μωρέ. Ότι είναι μάτς πονηρό. Αυτό λέω. Το ξέρω ότι είναι πονηρό. Όχι, πονηρό ότι θέλει προσοχή. Αυτό λέω. Δεν πέσει ο Σινάκοβιτ. Δεν παίζει ο Μπάπα με τον Πανσεραϊκό. Και έχουμε ποιο και τώρα δεν παίζει. Άρα θα παίξω με έκον πίσω στόπερ. Πάλι το Βιερίνια. Βιερίνια δεξιά ή Σάστρε, μπορεί να παίξει ο Σάστρε. Λοιπόν, μπορεί να παίξει ο Σάστρε. Και... ο Ράβα ο Άρα από τα άλλα μπάκα, όπου ψάχνουν ένα μπάκ να είναι ταχυδυναμικό και από τι δύο πλευρέ. Στα χάφ, εντάξει, έχω επιλογή. Δηλαδή, μπροστά στη θέση του, του Ζήφου, ποιο θα βάλει. Θα βάλει τον Δεσπότοφ τώρα. Δεσπότοφ, Τάισον. Τον Κωνσταντέλια, θα τον βάλει. Κωνσταντέλια. Ένα γκολ ο Κωνσταντέλια, ένα κερδισμένο μπέλτ και μια συστά σε μέρε κουλιά. Εντάξει, okay, μακάρι. Άσε μέρε τώρα με τον Πασεράκ, ούτε να το δει το μάτ. Πώ θα το περιγράψω κιόλα. Και θα σου πω για όταν βάλετε τον γκολ, μη φωνάει. Όχι, δεν φωνάει. Το λαρίκι σου και. Όχι, όχι, χαλαρά για το κρατάω για την Άιντρα. Και θα ξέρω τι σε λέω. Και υπευθυμεί τον Παύλο Γκαρσία. Α, δεν τα πει αυτά γιατί σε με τον Κωνσταντέλια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω ό,τι βλέπω. Και αν το ακούσω ότι επιφημείτε, θα πω επιφημείτε. Δεν κατάλαβα. Πολύ συμφωνεί. Έτσι τι πιστεύει, θα αποθεωθεί ή θα πάρει ένα χειροκρότημα ο Γκαρσία. Θα απεθεωθεί. Θα δει, θα σκοτεινώ τον κήπεδο και πάρω ο Γκαρσία. Και ο δικό σου θα ξύνει τον πηγούνι. Το ξύνει, ε. Γιατί δεν μα είπε. Αλλά και δικό σου, αφού φιλαράξει. Ναι, φυσικά. Ναι, μπράβο. Απρίλιο μήνα θα μιλήσει με τη διοίκηση. Εκεί. Σαν πολύ αργά το, δεν το πάει εκεί, το έργο. Εκεί. Όχι, όχι, εκεί, εκεί. Μην μου κάνει υπερφυγέ. Όχι, μου κάνει υπερφυγέ. Γιατί δεν υπογράφει. Άσε μα, ρε κουλιάνε, λέει ο Στέλιο εδώ πέρα. Τι. Προφανώ δεν συμφωνεί ότι το μάτσε είναι. Εγώ σα έχω παιχνίδι φετινό, παιδιά. Δεν σα έχω πετσινό. Ναι. Και φυσικά όλη η Ελλάδα λέει η Άκη έχει περάσει αέρα πατέρα. Ο Μελισανίδη χάρισε να πει. Και κοίτα και στο γήπεδο Μελισανίδη. Για αργά. Μπορούσε και αυτό να κάνει ένα νεύμα όπω. Όπως θα λέτε εσείς. Ναι, μα, ναι, ναι, ναι. Ναι. Παύλο, είσαι ένας από εμάς. Νάτος, να τα, να διάβασε. Παύλο Γκαρσία. Εγώ πιστεύω θα πάρει ένα χειροκρότημα και αυτόν όλο. Τουλάχιστον από τα επίσημα. Θα πάρει ένα χειροκρότημα όταν θα έρθει. Τώρα, εάν η τέσσερα θέλει να πει κάτι άλλο, θα το δούμε. Αλλά από τους επισήμους, όπως θα δει, θα πάρει ένα χειροκρότημα. Είναι άπολη και πολύγνη. Παύλο Γκαρσία θα φωνάζει εμένα, θα με σκοτώνε εκεί πέρα. Καλά, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Και δεν είχε πίσω πόρτα τον Μπάρ να φύγουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη. Ήρθαν οι άλλοι παλαιστές να πούμε εκεί, σκίζουν την τράπουλα με, το, με τα χέρια. Με τα χέρια, άσο, άσο. Λέω, είναι, δεν μαλώνει μαζί. Λέω την κόμμα να πει. Άμα βλέπει να σκίζουν την τράπουλα με τα χέρια, δεν μαλώνει. Πίσω πόρτα έχει, όχι λέει η κουζίνα. Ποια κουζίνα. Πάμε να φάσκολα. Το πού να βγω. Χαιρετίσματα από ΑΕΚ, θα κυτρινήσει. Τι θα κυτρινήσει, τα Γιάννα δεν δίνουν εισιτήρια, ρε παιδιά. Δεν δώσαν εισιτήρια. Έλα βρε κρύα ομάδα τώρα. Παίξει τα Γιάννα χωρί πρέσινγκ μισό μηδέν αν τα πάρει. Μισό μηδέν αεξί αν τα πάρει. Μη σου πω ότι μπορεί να έχει καμιά απώλεια εκεί πέρα μέσα να πω. Κύριε, στο πιο δύσκολο μάτσο έχει ο Παναθηναϊκός και εκεί θα πάμε τώρα γιατί παίζει με τον Άρη, ο οποίος έχει επιστροφές. Έτσι, έχει επιστροφές. Είδε χθες είναι η προπόνηση Βράμπετς να επιστρέφει το Παλικαράκι. Ήταν αλκοτέστ, τον κάνανε τον Βράμπετς. Εντάξει, μην τον τρως τώρα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Έχουν δώσει άλλοι και άλλοι. Στοχ, Ζαμπάδες, έχουν δώσει άλλοι και άλλοι. Έλαβε τον Βράμπετς. Έλαβε τον Ωρέστη μακρύ μου, θέλει και ποτό να πούμε. Ναι. Κουλιανέ, αν έχεις πρόεδρο την ΕΠ, της ΕΠΟ, δεν χρειάζεται ούτε τεχνικό διευθυντή ούτε προπονητή, λέει ο Στέλιος. Ναι, δεν έχω πρόεδρο μου στην ΕΠΟ. Μπαλτάκος είναι. Τα έχει τώρα. Είχε τον παπά του Καγκάτση, τώρα θα έχει τον Καγκάτση. Λοιπόν. Η αδικημένη του Βορρά αυτή εδώ. Κάτσε ρε φίλε, όταν παίζεις το Βασίλη, μισό. Το χρυσότομο. Όταν παίζεις ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται σε πολλά ταμπλό και θες να πρωταγωνιστήσεις. Βρε μαζί σου είμαι. Το κλάμα δε. Όχι, το κλάμα το έχουν οι άλλοι και δεν αντικλαίνει οι άλλοι. Όπως λέγαμε και εμείς κάποτε, γιατί δεν μπορούσαμε να το έχουμε. Κοίτα, αυτό το κλάμα. Αν το παιχνίδι παίζονταν μόνο στο χορτάρι, τότε δεν τους ήτουσαν. Γιατί κοπανάω τον Ολυμπιακό. Γιατί. Για το κλάμα. Κάνω τι περίμενα, μην κλάψουν. Δεν μπορώ τον κλαψιάρι. Ο πιο κλαψιάρις, από όλους δεν μπορώ τον κλαψιάρι, την κλαψιάρα δεν του μπορώ. Μα αυτό είχε μάθει αλλιώ τώρα. Μου έκανε κλάματα και τέτοια. Τότε μου έλεγε πάρε και την ΕΠΟ, πάρε και διαιτητές. Και τώρα μου κλαίζει Μαρινάκι. Θα σου αλλάξω τα πετρέλαια. Δεν μπορώ τον κλαψιάρι. Όταν κλαίνει και αυτοί εδώ με τρελαίνουν. Και κλαίμε και άσχημα. Μπε, είναι και. Άρης, επιστρέφει Μπράμπετς. Επέστρεψε Σαμόρα. Ουντεμπάζο, ολική επιστροφή κανονικά. Πάβηση συμμετείχε σχεδόν σε όλο το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να τον κοντράρει τον Παναθηναϊκό αυτό ο Άρης. Γιατί ρε. Δεν μπορεί να τον κοντράρει. Γιατί. Θα χάσει. 0-1 έτσι όπω χάνει. 0-1 ή 1-2. Μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Άρης. Δεν ξέρω, θα πάρει σφιχτό αυτά. Άρα βλέπει διπλό και άντε 3,5 στη γυάλα σου. Γιατί θα παίξουμε κουμάρι. Δεν θα παίξουμε κουμάρι. Πώ. Έχουμε την κάβα μα. Βέβαια. Έχουμε κουμαράκι αυτή. Αλλά δεν θα πει. Δηλαδή βλέπει τον Παναθηναϊκό σιγουράκι να περνάει αέρα. Εύκολο διπλό. Εύκολο διπλό λέει. Ποιο Άρης μωρέ τώρα. Ποιο Άρης. Καλά, τι κάνουμε δημόσια σχέση. Μπορεί, μπορεί αυτό ο Άρης να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι και ομάδα
Μετά την διακοπή, έδρα, επιστροφές Άρη. Δεν ξέρω ο Μπράμπερς. Ο Ιωαννίδης έπαιζε μέχρι την Πέμπτη προχθές με την Ελλάδα. Από ένα ημίχρονο. Το Σφόραρ έπαιζε με τη Σλοβενία. Από ένα ημίχρονο. Από ένα ημίχρονο. Εντάξει, okay. Άρα βλέπεις αέρα πατέρα. Ο Μπράμπερς σαν τον κόκκινο πα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 � Άμα βλέπεις αέρα πατέρα, βλέπεις και το. Ο Μωρόν άμα τον κάνεις εξετάσεις. Ο Μωρόν άμα τον κάνεις εξετάσεις. Ναι. Τέντωσε. Ξεκουράστηκε τώρα, εντάξει. Οι τρασαμινάδες του είναι. Τα ξέρει όλα, ρε φίλε. Και τρασαμινάδες ξέρει. Οι τρασαμινάδες ξέρει. Κάτω, ναι. Κάτω ένα αιματολογική. Α, πες το κουκουλιά. Τράβα μια αιματολογική στην κύριο. Πώς θα λες. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Αυτά τα ιατρικά. Τα ιατρικά. Τράβα τώρα. Ναι. Το άμα του δω τι φεριτίνη και τι. Και φεριτίνη, τι να έχει, ρε. Τι να έχει. Μαζεύτε το αυτό σε πιο πολλά από του καθηγητές. Έχει τεντώσει, να πούμε. Τέντωσε, τέντωσε. Το μωρόν. Λοιπόν, στο τέλος θα μπει αλλαγή ο Χριστοδουλόπουλος. Η ρητίδα του είναι πιο μεγάλη και από όλα Κούβα. Ναι, εννοείται, παιδιά. Εγώ θα τα φέρω τα 50 αύριο κανονικότατα γιατί δεν τον έχω πιστοσύνη. Είδατε τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Πήρε 4-5, 4 γκολ έβαλε ο Πάου. 4 φορές την εβδομάδα τρώει ο Βουλιοτόπουλος στις Σέρες και εσύ περιμένεις να. Τι έγινε που τρώει, φίλε. Γιατί πα στις Σέρες, δεν πα γυρίσματα, κάτσε σημαίνει. Πήρα διαβίμηση. Δεν τα λες. Και έκανα και σκηνικό. Δεν τα λες. Με το μεταξύ ήταν και άσχετη. Έλα, πρέπει να πάμε σε break. Του λέω θα κάνουμε ένα γύρισμα να τρώω ξύλο. Εμείς δεν ξέρουμε από ξύλο. Ποιο έδερε. Με δέρναν τρεις. Καλά, εύκολο. Αυτό να φωνάξει κόσμο. Από πάνω θα φέρει για να φαίνονται τα χέρια. Ναι. Έκανε δηλαδή γύρισμα που τρως ξύλο. Δεν ξέρει τι έκανα. Oh, ορθοπαιδικά προϊόντα. Α, σε σπάσα στο ξύλο για να κάνει. Ναι, ναι. Βγαίνω από το δικαστήριο. Καλά, σα κάνει ο άλλο και σε πουλάει τρέλα με τι αφηγή. Βγαίνω από το δικαστήριο που έχει χάσει ο Τζόρνταν από το βενζίνα. Είναι τρεις οπαδοί του Τζόρνταν και μετά. Έχασε ο Τζόρνταν. Θα το χάσει. Θα το χάσει. Με δέρουν οι τρεις οπαδοί του Τζόρνταν. Ναι. Και πάω στα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό ανεβάζει αυτά στα social. Τώρα ναι. Το έπιασα το υπονοούμενο. Θα τα πει μετά. Έλα, έχουμε ένα κορίτσι να περιμένει το εδώ. Έχουμε τη σμαράγδα μας. Λοιπόν, τώρα για εσάς που περνάτε πολλές ώρες online, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλετε γρήγορες υπερυψηλές ταχύτητες. Μπορείτε να τις απολαύσετε κι εσείς λοιπόν με ταχύτητες Fiber ως και 1 Gbps με τα προγράμματα Nova Fiber από 26 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Rap και cool επιστρέφουμε. Δρυμύτερη μετά το κομψό διαφημιστικό μετά τη σμαράγδα μας που θα μας ενημερώσει με τα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα ανοίξουμε και γραμμές παρεούλα μαζί μέχρι και τις 10 Μετρόπολης 95 και 5 των FM. Σύνταγη Ιταλία να δοκιμάσουμε τις απίστευτες μακαρονάδες και τα φράτα ζυμαρικά τους δίνω. Ε, άστο. Δεν θα κόψουμε ούτε στήρα, θα τη βγάλουμε οικονομικά. Θα πάμε εδώ δίπλα στην τουμπάρα μας, στη χορηγάρα μας την Ράφαελ Πίτσα. Θα πάρουμε και τα νέα του ζυμαρικά που είναι άντεγια. Άντεγια ήταν που ήταν, έγιναν τώρα, πέταξαν, τα απογείωσαν τα ζυμαρικά, άλλο level. Όλη η Ιταλία στο πιάτο, γι' αυτό σας λέω πάμε Ράφαελ παιδιά. Και είναι σαν να πήγαμε Ιταλία και καλύτερα να μην σας πω. Πίτσα Ράφαελ εν πάστα δαγκωτό. Τρία σημεία τούμπα πολύχνη ευόσμος με καταπληκτικά σαλόνια. Τώρα το έχουν κάνει χριστουγεννιάτικο. Είτε για ραντεβουδάκι, είτε για παρεΐτσα, είτε με την οικογένεια. Ψάξτε τους και στα social, θα τους ερωτευτείτε. Θα δείτε κάτι βιντεάκι, κάνει και εδώ ο Ντίνος, έτσι. Μαζί με τον Νόε. Με φώναξε και εμένα, μου λέει να κάνουμε κανένα βιντεάκι. Λέω θα έρθω, λέω να βρω λίγο χρόνο τώρα, έτσι. Τι είναι ρε φίρμα, δεν βρίσκεις χρόνο. Αφού τρέχουμε και μετά. Φιρμάρα να πούμε. Τρέχουμε και μετά. Εσύ Κομπανιώτης εκεί. Και άμα κάνεις Κρεοπόλης. Δεν έπιασες, δεν το έπιασες σήμερα. Δεν κάνουμε παρέα επειδή είναι Κρεοπόλης. Δεν το έπιασες. Σε πληροφορώ Κρεοπόλης, το έργο το έπιασε πιο μπροστά. Από το έργο που πήγα ήταν τη Δαντουλάκη. Ο Μιχάλης είναι μοφή. Το βλέπω μελετάει. Έχει πουλουκί το έργο. Πουλουκί. Εσύ γιατί τον πουλάς τρελά τώρα και τον τρολάρι. Α, το μιμούσε. Χθες μιμήθηκα έναν πρώην συνεργάτη. Ναι. Τον μιμήθηκα. Ποιον. Δεν λέω. Για κάντο να δω ποιος είναι. Έλα, να δω ποιος είναι. Όχι, κάνε και να καταλάβω εδώ ποιος είναι. Πρώην συνεργάτη. Άμα πω τη μίμηση αυτή. Θα έχουμε θέματα. Ναι, θα έχουμε αλήθειες. Είπα μια ατάκια. Α, ναι, τον έκανε και πολύ καλά και στις κινήσεις. Αυτό που ναι, έκανε... πρέπει να έχει τηλεοπτική αυτή. Ναι, 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 τον κάνει ναι, καταπληκτικά. Δεν λέω Μητσικώστας που βάλα, λέει. Κάνεις, ναι, ναι. Πέθω Μητσικώστα, χωρίς πλάκα τώρα, σε εκτιμάμε, σε σεβόμαστε, αν φτάσει ποτέ. Ναι, όχι, μήμο, δεν μπορεί να κάνει. Στον Κωστή δεν τον πετυχαίνεις. Δεν τον πετυχαίνεις καθόλου. Εδώ είναι καρτουνόβας εντελώς. Ετοιμάζω, ναι. Πρόφτασε. Ναι. Εσύ όμως είσαι καταπληκτικός μίμος. Αυτό ήθελα να πω. Πιο πιθανό ναι. Είναι να έρθεις εσύ στους μπετάραδες παρά να κάνω εγώ την πίσω κίνηση. Έλα ρε μεγάλο κουλό και εσύ. Ψήλωσες και εσύ να πούμε τι έγινε. Αλλά έτσι λοιπόν μιλάει ο ραγκάτσης.
Λέω ρε φίλε, δεν είναι πατέρα το δείτε τι μου τραπέζει, ξυνίζει, κάνει αυτή την αγώνια κίνηση. Το δάχτυλο ψηλά τα χέρια. Ραπτόπουλε, έχεις φάει καλύτερη πίτσα. Ναι, έχω φάει, το χωρικό μου. Λοιπόν, θα φας και εδώ. Κάνει αυτή την κίνηση. Ναι. Λέω ρε φίλε. Καλημέρα, Νιρεμβέργη και Κούλα. Έχω μεγάλη ρέντα σε μιμήσεις, να ξέρεις. Όχι μεγάλη. Αν ανέβω σε. Δεν λέγεται ρέντα αυτό. Αυτό λέγεται ταλέντο. Άμα ανέβω σε πάλκο, θα γίνει χαρομαλία. Μόνο εμένα δεν μπορείς να πιάσεις. Μόνο το περπάτημά μου λίγο. Πας να κάνεις λίγο το περπάτημα. Το περπάτημα. Το μπούζο το πιάνεις πολύ καλά και όταν με εδώ με το χιλάκι λέγεται δίπλα σε το μπούζο το πιάνεις πολύ καλά. Εμένα δεν πιάνεις. Δεν σου λέω. Μα δεν το κάνω προπόνηση. Αν το προπονηθώ. Ξέρω ρε. Θα δω μία ώρα προπόνηση. Κάνω το χέρι μου κάτι ασκήσεις εδώ. Ναι, δηλαδή, ναι, 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 ναι. Γι' αυτό κάνουμε λίγο κι εμείς λίγο δαχτυλοθεραπεία λέγεται αυτό. Ναι. Βάζεις το δάχτυλο που βρεις. Μόνο σε μπρίζα με το βάζεις μέσα. Όχι, δεν το βάζω. Ναι, το αλλού αλλού βάζω το. Ναι. Το βάζω, ναι. Καλημέρα, Νιρεμβέργη, Κούλαξε στο γήπεδο της Άιντραχτ, είναι και παιδάρα. Έχω πάει ρε, στο γήπεδο της Άιντραχτ, έχω πάει 3-4 φορές. Έχω πάει και με την Εθνική Ελλάδος. Τα έχω δει εκεί. Τα περισσότερα γήπεδα γίνεται το Μουντιάλ. Τα έχω επισκεφτεί στην Ελλάδα. Δεν είναι σαν τη Άκη, είναι και παιδάρε. Είναι άλλο level. Δεν έχει πάρκινγκ στην πόντου. Και κάτω στη Δεκελία, να μην παραβρει και θε 5 χιλιόμετρα να πα μακριά. Ναι. Και ένα διπλό παλικάρι και αφήσει το τηλέφωνο απάνω. Πρωτόγονη. Σωστά, σωστά. Και να πηγαίνει στην ΑΕΚ και να θε μισή ώρα στο γύρω-γύρω να περνάει ένα έρθει. Στο σινεμά να πα πιο γρήγορα σε βάζουν μέσα. Από τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Φουκαρά Ολυμπιακή λέει ο ραπ και θα ανοίξουμε γραμμέ. Ανοίγουμε γραμμέ για εσά. 90 φουκαρά. Φέτο φουκαρά Ολυμπιακή. 47 τρόπε εδώ, 28 κύπελα. Για φέτο μιλάμε ρε παρελθοντολόγε. Για φέτος μιλάμε. Ναι, σωστά. Κουλιανέ, εκτός από ΑΕΚ και Βόλο, όλοι οι άλλοι είχαν ψηφίσει Κλάντεμπεργκ πριν 1,5 χρόνο. Ναι, τότε που ακόμα δεν είχε εκδηλωθεί. Είχε πάρει εδώ παραμάσκαλο σαν όταν τον πήρε παραμάσκαλο από κάτω, ναι. Τον φωνάζει τώρα. Καλά κάνει. Λοιπόν. Οι αθώοι εδώ τον είχαν τον Κλάντεμπεργκ, δεν του πήραζε τώρα. Είχα δει λέει τον Κούδα Σασέρα να βάζει γκολ στο Σαργκάνι με λόμπα. Δεν υπάρχει το βίντεο πουθενά. Εξαιτία του Παντελάκη δεν το είδαμε αυτό το γκολ οι υπόλοιποι Έλληνε. Ναι, είχε μαλώσει ο Παντελάκης με την ΕΡΤ 4-0 ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 83-84. Κάνει λόμπα ο Γιώργανος. Τον ρώτησα το Σαργκάνι. Ούτε κατάλαβα μου. Πώς το έφαγα, ναι, εντάξει. Το Σαργκάνι τώρα, πριν κάνα τρίμηνο τον βρήκα. Mm-hmm. Καλά, είναι σε καλή κατάσταση. Πεδαρά, 59 χρονών. Πάμε. Και στο... Πόσο, 59. 69. Μπήκε και στο στεγνός είναι. Γυμνάζεται, μπήκε και στο... στην περιφέρεια. Α, σαν πολιτικοποίηση. Τον είδα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τον είδα τον Νίκο. Κύχο. Κύχο. 13 λεπτά δεν βγάζουμε. Κύχο. Άσου να δω, δεν μα πούνε. Παρακολουθώ την εκπομπή μου. Κι εγώ. Βάλα να δεν κατακοπεί. Δεν βάζω άλλη εκπομπή όπως ο κόκκινος, να ακούσει, όχι. Καλημέρα. Να κάνω δηλαδή κατακοπία. Όχι. Δύναμο! Όχι. Έλα, δεν βγήκε όλη εβδομάδα, δικαιούσε. Εντάξει. Δύναμο! Χαλαρά, Βαραβά. Λέγε Βαραβά. Μα γιατί? Το τηλέφωνο μου, Βαραβά, μην το δίνει και σε άλλου. Μου τα πρίζει εσύ που μου τα πρίζει. Μην βάζει και άλλου. Ήτανε για τον πατέρα σου και ήτανε φίλος στα κήμη με τον παπά σου και ο άνθρωπος συγχωρέθηκε. Εσύ που δεν δουλεύεις καθόλου εσύ, έχεις χρόνο να μίλα τους, δεν προλαβαίνω. Πάμε επόμενη γραμμή, έφυγες, επόμενο. Καλημέρα. Παιδιά, ναι, δηλαδή, ξεστή, ο άλλος είναι εκεί, μα παίρνεσαι, εσύ μπορεί να κάνεις γυρίσματα, να κάνεις ραντεβού, να περιμένω το σκότσο. Δεν έχω τον χρόνο μου για πέταμα. Κάντον μια φραγή, αν και τον Βαραβά τον ήθελα με στο βανάκι, εγώ έκανα ένα κάλοπ. Θα σας πιάσουμε χόρτα στο... Θα σα γυρίσουν πίσω. Θα γίνει τα γυριτσά τα αυτά. Θα γίνει διτσά. Θα μα γυρνούσε. Ο χωρικό θα φάει. Ναι, ακριβώ. Τρελό, ναι, σωστά. Μπορεί το θέλανε για χουλιαμά οι άλλοι, αλλά εντάξει. Εδώ παιδιά χωρικό έρχεται και τάφιασε. Έφτασε ο χωρικό. Να ξέρετε, ό,τι και γίνει το χωρικό. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Γεια σα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα. Ντίνο. Εντάξει. Τώρα αυτοί όλοι να ξέρει. Ωραία τα λες για πάρτις, μ' ακούς. Μην κομπιάζεις, λέγε. Δεν κομπιάζω, καλά τα λες για πάρτις. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης μπλέκεται σε διεθνείς καταστάσεις. Έτσι. Δηλαδή με την Νότιχαμ και τη Ρίο Άβερε Σιντινό, ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα πολύ εργαλείο, το πολύ που μπορεί να διεισδύει σε διάφορα level, καταλαβες. Και ο Κλάτεμπεργκ είναι τέτοιο εργαλείο. Ποια είναι αυτά τα level που πρέπει να διεισδύει? Τα level είναι το ότι μπορεί να μιλήσει με στοιχηματικές εταιρείες. Γιατί δεν μπορούσε. Έπρεπε να πάει σε Ρίο Άβε. Κάτσε, έπρεπε να πάει σε Ρίο Άβε και συνότητα για να μιλήσει. Αυτά τα μιλούσε και πριν. Ναι, καλά λέει ο Νίκος εδώ, έχει δίκιο. Τι, δεν έχει λογική συνέχεια η σκέψη σου. Όχι, δεν έχει αγαπητέ Νίκο. Ναι. Μην ξεχνά ότι τα χρήματα στην Αγγλία για την Νότια είναι πάρα πολλά, δεν είναι. Πάρα Νίκο. Πολλά, βέβαια, δεν το συζητάμε. Οπότε πώ δεν έχει λογική συνέχεια, είναι ξεκάθαρο. Να σε ρωτήσω. Ναι. Παρακαλώ. Ζάχαρο έχει.
Δεν ξέρω ρε εσύ. Έχω να πάω σε γιατρό 20 χρόνια. Καλό αυτό. Επειδή ακούω λίγο κλατς τη γλώσσα, πάει και πρέπει να στεγνώνει δεν το είναι, στόμα. Δεν είναι. Όχι, δε, μου σπάσαν τα δόντια και έχω μασέλες. Τι να κάνω εγώ. Έχει δηλαδή. Μασέλο άνθρωπος. Καλά σου λέει ρε. Όχι, δες, πάλι ναι. Κάνε μια έλεγχο το ζάχαρο. Ο άλλος τώρα έχει γίνει και γιατρός από το τηλέφωνο. Από δηλαδή, την αγωγή. Δεν κάνω πλάκα. Πάνε κάνει έλεγχο το ζάχαρο. Και αύριο παίζουμε. Κάνει πραγματικά, αν δεν έχει κάνει. Χοληστερίνη ζάχαρο κάνει. Κάντε, κάντε και πέντε. Όχι, όχι. Δεν κάνω αστεία. Επειδή ακούω ότι είναι λίγο στεγνό το στόμα σου, κατάλαβες. Αυτά δεν γίνονται, Θανάση. Κάνει διάγνωση ιατρική και το τηλέφωνο. Αυτό σου λέω μόνο. Πάνε, δε στο κέντρο. Δεν σου κάνω πλάκα. Πάνε, ρε άνθρωπε μου. Πάνε, ρε ψυχούλα μου, γιατί ο άλλος δεν θέλει να με τρελάνει. Έγινε, παιδιά. Γεια σου, γορίνα μου, να είσαι καλά. Όχι, δεν το κάνω πλάκα. Το ξέρω δεν το κάνεις πλάκα. Έκανε κλάτς, κλάτς. Έκανε κλάτς. Τι σημαίνει το κλάτς? Ότι είναι στεγνό το στόμα. Α, δεν στεγνώ. Άμα στεγνώ το στόμα. Έρμο σαχάρατος. Κάνε έτσι. Κλάτς, 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 κλάτς. Παιδιά, είναι ποια άλλη εκπομπή θα σας κάνει ιατρική διάγνωση μέσω του ακουστικού. Έτσι. Χωρίς να είναι γιατρός όμως. Αυτό... Βρε τον ήχο εγώ. Από όλα, βρε τα πάντα είσαι. Δεν το συζητάμε. Είσαι σεξολόγος, πορνολόγος, διατροφολόγος, περιαυτολόγος, ό,τι θες είσαι. Κάνει ο πατέρας μου εγχείρηση στο έντερο. Ναι. Πώς δεν την έκανε εσύ. Άκου, άκου. Λίγο έλειψε. Δεν κάνει εσύ την εγχείρηση. Άκου τώρα, άκου, ναι. Άκου Μούρη. Ναι. Γυρνάει, πάει στο σπίτι, βλέπει τα μούτρα του. Όψη νεκρού λέει. Είχε πάρει καμπάρι αυτό. Είχε χιούμορ τρελό, εντάξει, με τα ράσα. Όχι, δεν έχω. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Μποντζόρνο, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ με την κόκκινη τηλεφωνία. Έλα. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Βάλε Δευτέρα και πάτα το ρημάτι τον κάτω. Πάμε, από Γιάννα, Άρσεναλ. Έλα, ρε, Άρσεναλ. Έλα, ρε, Δημήτρη, τι γίνεται. Λοιπόν. Δώσε λίγο στίγμα για το Μάση Κυριακή. Να πω κάτι. Ναι. Όχι ότι σταμάτησα να είμαι Ολυμπιακός, απλά δεν. Ποιο μάτι, παιδιά, και τη Arsenal, παιδιά είναι δύσκολο το μάτι για την Κυριακή. Εγώ για άλλο σε πειρά όμως, να σου πω. Κάτσε να πούμε το άλλο. Πες το άλλο. Πες το άλλο. Πρώην Ολυμπιακός, ναι. Ότι δεν είμαι, απλά δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι ενεργά. Ναι. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί στο 90% είμαστε, όταν είμαστε άμπαλοι. Τι θέλω να σου πω. Όταν σταματήσουμε να βλέπουμε την ομάδα με παροπίδες, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ποδόσφαιρο. Mm. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια είχε τον Τζοβάνι, τον Ριβάλντο, όλους αυτούς τους παιχταράδες. Πήγαινε στην Ευρώπη και δεν έπαιρνε τίποτα. Είχε και τον Καγκάτσι εδώ. Όταν σταμάτησε να παίρνει παιχταράδες, και τον Κοκαλιάρη είχε. Δεν είχε πριν, το... Και είχαν φέρει, το, μπράβο, και είχα φέρει τον Ζαντίν, το θυμάσαι. Έφυγε. Το Μητροπάνο που έφυγε. Γιατί δεν έβαζε, λέει, τεσσάρες και πεντάρες. Μπράβο. Ναι. Τότε ο Ολυμπιακός. Μπράβο. Ναι, και ήσουν αίτητο Ελλάδα, Ευρώπη και κύπελο και έφυγε, δεν έπαιζε μπάλα ο Ολυμπιακός. Μαύρα χρόνια έρχονται. Όταν ο Λεμονίσης ο άλλος ξαναπήγε στην Ευρώπη και ξανατέχει. Και έργο. Φιλιά, αυτός πρέπει να μας ακούει με καθυστέρηση. Από το ίντερ πρέπει να μας ακούει. Έχει κινητήρα Βάλμπουργκ. Τα ξέρεις τα Βάλμπουργκ. Τα ξέρω, από τα παλιά, τα θυμάμαι, ναι. Ξέρεις ποιος τα εμπορευόταν. Ποιος. Του Καμένου ο μπαμπάς. Α, ναι. Τα Βάλμπουργκ. Τα τεράστια εκείνα με τα μεγάλα τα... Τα δίχρονα. Μπράβο. Ναι. Πάμε καλημέρες. Έλα, φίλε, καλημέρα. 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 Μη φυσάς. Να ζητήσω μια χάρη. Βεβαίως. Θα ζω στη Φραγκφούρτη. Α, ναι. Ωραία. Για πάμε. Θα πάμε με τον γιο μου στο παιχνίδι. Επειδή δεν έχω κανένα στη Θεσσαλονίκη να φέρει ένα κασκόλ, μια μπλούζα. Τι μπλούζα Μια χάρη. Κάτι. Μπορώ να το δούμε αυτό. Αν μπορείτε να μου δώσετε ένα email, να επικοινωνήσω, ένα λογαριασμό, να σας βάλω τα λεφτά, μια και θα ανεβείτε πάνω. Αν μπορείτε. Κάτι ναι, 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 ναι. Με χαρά, αδερφούλη, με χαρά. Στείλε μου, είμαστε φίλοι στο Instagram. Δεν έχω Instagram, μόνο Facebook. Ωραία, στείλε μου στο Facebook. Στείλε μου στο Facebook. Κουλιανός. Ναι, ναι, Κουλιανός Β, το Β όμως. Γιατί όχι, όχι, εκείνο το έχω ανοιχτό συνέχεια. Το άλλο ήταν. Για τι κόμενε τώρα. Μπράβο, ναι, μπράβο. Όχι. Είναι αυτό εδώ, ρε. Μαντεύτε τώρα εσύ. Σκέφτομαι και εγώ να κάνω αυτό. Μου έδωσε και ιδέα ο Νίκο. Στείλε μου για να δούμε τι θέλει να σου μεταφέρουμε. Θα έρθουμε εμεί πάνω. Ναι, οκ. Είναι αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε να δούμε Κωνσταντέλια και να δει και ο μικρό λίγο ΠΑΟΚ. Παιδιά, ο Κωνσταντέλιας είναι ατραξιόν, αρέσει δεν αρέσει. Το είδα και έτσι στην Εθνική κάτω που μπήκε προχθές και όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί όρθιο. Έτσι. Είναι κάτι που αρέσει σε όλους ο Κωνσταντέλιας.
ανεξαρτήτου ομάδα, είτε είσαι Ολυμπιακό, είτε είσαι ΑΕΚ, ο Κωνσταντέλια είναι κάτι που δεν το... βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα εύκολα. Έτσι. Να μην γίνει, να μην καταντήσει σαν το Χατζηπαναγί μόνο. Εντάξει, να πάρει πρωταθλήματα, λεφτά, να κάνει πολυκατοικίε, να. Να, νομίζω ότι άλλα τα χρόνια τώρα, άλλα τότε. Ο άλλος δεν είχε για τους ανθρώπους. Μην καταντήσει το ταλέντο του να γίνει Χατζηπαναγής. Αδερφέ, στείλε μήνυμα να δούμε πώς θα σε τακτοποιήσουμε. Να είσαι καλά. Του δώσω Θεό το ταλέντο να βγάλει λεφτά. Κοίταξε, αυτό το πρώτο άγγιγμα του Κωνσταντέλια με την μπάλα είναι μαγικό. Δεν μου φτάνει εμένα. Ναι, θέλω και άλλα πράγματα. Σαφώς αυτή η κίνηση κατευθείαν κάθετα μπροστά λοιπόν, είναι πρωτόγνωρη για τα νέα. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει φέτος να φύγει, να πάει σε μια ομάδα με τακτική. Να κάνει πρώτα χρονιά όμως κάτι. Να συνεχίσει. Αυτή τη να βάλει να 10 γκολ, 15 ασίστ. Να το βάλει και να φύγει να πάει να δουλέψει ευρωπαϊκά, να βελτιώσει ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί εδώ στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βελτιώσει τίποτα. Λες. Έτσι λέω. Εγώ διαφωνώ. Γιατί όλοι από τον ΠΑΟΚ ξεκινούν, βελτιώνονται και πάνε και απογειώνονται. Δεν πρόκειται να βελτιώσει τίποτα. Και ο Γιαννούλης προχθές με την ενέργεια που έκανε, ξέρεις, έκανε μεταγραφή για μένα. Ποιος? Ο Γιαννούλης. Στη φάση του γκολ είναι του Γιαννούλη. Πάντως, εγώ τον Πογέ τον έβρισα δημοσίως. Τον είπα κομπλεξικό για το θέμα του Κωνσταντέλια. Που τον Κωνσταντέλια εγώ τον έχω ρίξει. Ξέρω. Αλλά εδώ έχει δίκιο 100%. Και ο ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλια. Θα πρέπει ο Κωνσταντέλια, ο κάθε Κωνσταντέλια να μάθει να κάνει όμως και υπομονή. Δίκιο έχει, αλλά υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το βάζει. 4 λεπτά. Είναι προσβολή αυτό. Λοιπόν, καλημέρες, πάμε. Έλα, φίλε. Νίκο, έλα. Υπομονή. Ναι. Έλα. Τι υπομονή τώρα, για να βάλει το 10. Θα κάνω υπομονή για να βάλει μπροστά μου έναν στολτίδι στα μπουζένια του να πω εντάξει, θα κάνω υπομονή. Ωραίος. Συνέχισε. Μου καδόρωσε, μου αρέσει. Μ' αρέσει, συνέχισε το. Τι λέμε τώρα. Επίσης, πέστε στους γαύρους να μην βγαίνουν στο ραδιόφωνο ακόμα και οι μεταλλιωμένοι γαύροι. 47 τίτλους με τα κλεμμένα ή χωρίς. Με τους 14 τελικούς που έπαιξε. Άστε να μιλήσει, να τα βγάλει. 14 τελικούς που έπαιξε με το φακί τότε την ομάδα του Κούδα που έπαιζαν από το αυτό ένα γήπεδο στο άλλο. Με αυτούς θα τους βάλουμε. Για Γουλανδρή. Είσαι πάνω από 50 ετών. Είμαι 45 ετών. Και θυμάσαι ρε τέρας το φακί να πούμε. Δεν το θυμάμαι, τον έχω διαβάσει. Μπράβο, μ' αρέσει. Γιατί, μπράβο. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Ιστορία να διαβάζεις, μπράβο. Μπράβο. Τέτοιο, πάρε έναν οικονομολόγο και πες του ποια είναι η πιο αποτυχημένη ομάδα σε σχέση με τα λεφτά που εισέπραξε στο Champions League στην ιστορία. Ποια είναι. Πήρε ένα εκατομμυσκασμό λεφτά για τον Ολυμπιακό με τις έτοιμες προκρίσεις τότε από την πρώτη ομάδα και πήγε μέχρι μια φορά μέχρι τους, δεν ξέρω, τους 8. Τι πήγε με τον Αμπονσά να μαρκάρει τον Ρομπέρτο Κάρλος. Θυμάστε δεξίμπακ τον Αμπονσά από τον Μπάγκεβιτς. Ρε τι γίνεται. Πολύ καλός είναι αυτός. Πάρα πολύ καλός, ο καλός. Για αυτό λέω άστον να μιλήσει. Ναι. Σε θέλουμε, είστε μάχημος. Έπρεπε να τον πάρετε στην εκδρομή του Βαραβάρα, να φτάσει. Εγώ το θέλω, εσύ έχεις παρουσίαση, εγώ το θέλω. Εγώ σε θέλω για το καφενείο, σε θέλω. Να ξέρεις, πάρε με τηλέφωνο και μετά. Πάρε και εμένα. Τελειώνω. Ναι. Τελειώνω με το Κωστή. Ο Κωστής έχει μια ποιότητα, η οποία, επειδή δουλεύω στο νοσοκομείο, ναι, η οποία είναι σπάνια. Πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους είναι τα αρχικά συμπτώματα του σαχαρόδια. Βεβαίως. Πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους. Βέβαια. Ναι. Στεγνώνει το πράγμα όταν λέει. Σαν τη γυναίκα στην Εμινόπαυλη. Εμείς δεν έχουμε ούτε απώλεια βάρους, ούτε πολυουρία, ούτε. Έτσι, οι περισσότεροι νέοι γιατροί δεν βλέπουν τον άρρωστο. Στέλνουν κατευθείαν χαρτιά παραπεμπτικά, ενώ ο άρρωστος θέλει να του μιλεί. Θα σου πει τη διάγνωση, θα στην πει 80%. Μετά θα υπόλοιπα να. Έχουμε εδώ τον Ραπτόπουλο, μην αγώνεσαι. Ό,τι είναι, θα μας τα πει ο Γιώργος. Στο νοσοκομείο, τι ειδικότητα έχεις εκεί? Είμαι αναισθησιολόγος. Ωραίο. Σε έχουμε στα υπόψη μας. Όλο και καμιά εγχείρηση μέχρι να πεθάνουμε. Να σε καλά, Παουτσάκι μου. Να σε καλά. Με ένα μπαμ και κάτω. Αλλά ο θεολόγος, φίλε, μην πουλάς μαγιά. Έτσι και πάπ, ξέρεις, είναι χείριση. Και, έχουμε και έλλειψη. Στα νοσοκομεία έχουμε έλλειψη. Ναι. Λοιπόν, φιλιά στον φίλο. Και πρέπει να αμείβονται και παραπάνω οι αναισθησιολόγοι, κύριε Μητσοτάκη. Όπα, να τα μας κάνει δημόσια σχέση με τους αναισθησιολόγους. Τι ανάγκη εσύ, και αναισθησιολόγος είσαι, ρε φίλε. Κρίνει τον άλλο μία μπαμ. Ανέσυτος άλλος. Κάτσε να κάνω τον. Τι θες να κάνω. Τον Παπαζαφυρίου, να μην νομίζω ο Μητσοτάκη ότι είμαι εγώ και μου κόψει καμία διαφορά. Για κάτω. Κύριε Μητσοτάκη. Μπράβο. Ακούστε, σα παρακαλώ. Του αναισθησιολόγου του έχετε με 3 και 60. Απαράδεκτα πράγματα. Φύγε ρε καρτού. Με τρέλανε σήμερα πάλι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτοί ήμασταν. Καλή κακή. Εσείς πάντοτε μας αξιολογείτε, μας κρίνετε. Αύριο θα είμαστε εδώ πάλι. Πουρνό. Με τα pre-game των αναμετρήσεων της αγωνιστικής. Με εξελίξεις. Με τα τσουτσουμπρούτσου. Έχουμε πολλή δουλίτσα. Έτσι δεν το συζητάμε. Και αύριο θα πούμε πλέον σε αγωνιστική δράση. Σας αμήνετε Μετρόπολης, διότι έρχονται εδώ οι πλακοτελίστες μας. Στις 12 φορμαρισμένος, αλματερός Γιώργος Μπούζος,
με όλο το ρεπορτάζ, τα φρέσκα, τα μαντάτα. Ακούτε εδώ συνεντεύξεις, μετά γίνονται viral παντού, έτσι, επειδή δεν τα λέμε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι, λίγο μετά τις 6, με Μιχάλη Σαρόπουλο. Κλείνοντας, θα σας πω, Λουίς Φίγκο, Λουίς Φίγκο, ήρθε η ώρα να παίξω Wingo. Και αν κερδίσω το Wingo, θα γίνω Λουίς και θα φύγω. Πώς το πάμε αυτό, ρε φίλε? Θα πάω Μπαλί, θα πάω Ντουμπάι, με μετρητά στη τσέπη και αν δεν πάει. Αυτή είναι μάγεδο. Η αριθμομανία λοιπόν Wingo ήρθε, κληρώνει κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 11 και μία το βράδυ 20.000 κολαριστά. Συνολικά μετρητά, συγκεντρώνουμε λαχνούς λοιπόν συμμετοχής καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και μπαίνουμε στις κληρώσεις. Φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε Μετρόπολης. Η ενημέρωση, η επικοινωνία και η ψυχαγωγία δεν σταματούν ποτέ. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμπιεντό!